Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε συνάδελφοι. Οι αρχηγοί των παρατάξεων με ακούν. Όλοι οι συνάδελφοι με ακούτε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Να δούμε λοιπόν πώς είμαστε παρόντες για σήμερα. Μετά θα σας πω κάποια πράγματα και να προχωρήσουμε κανονικά στη συνεδρίασή μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο κύριος Ανδρεάδης μας ακούει. Σας ακούω, Πρόεδρε. Όλα καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Βαλνάρης. Βουτσάς, εδώ. Επιτροπάκης. Καλησπέρα σας. Μάλιστα. Η κυρία Ζαφυρίου είναι εδώ. Όχι, την άκουσα πρώτα. Ναι. Ο κύριος Καραφιλιάς. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μπαλτζίδης. Δεν έχει μικρόφωνο. Ο κύριος Παναγιωτίδης. Πασαλής. Μαζί. Σαμόπουλος. Σεραίδης. Πρόεδρε, μ' ακούς? Ναι, ναι. Σαμόπουλος Νίκος, καλησπέρα. Οκ, καλησπέρα σας. Ο κύριος Σεραίδης, μ' άκουσε? Καλησπέρα και από μένα. Εδώ, ο κύριος Σεριούλας. Στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Okay. Ο κύριος Τόσκος, μ' ακούει? Καλησπέρα σε όλους. Ο κύριος Φάκας και ο κύριος Φωκάς. Καλησπέρα. Πολύ καλά. Okay. Κύριε Καστερίδη, σας είδα. Ο κύριος Αμπεριάδης, μ' ακούει? Ορίστε. Ο Αμπεριάδης είναι παρόν. Είναι εκεί. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε έτσι, ο καθένας που θα μιλάει, ας πηγαίνει στο μικρόφωνο, να βλέπουμε τουλάχιστον, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Φαντάζομαι. Ωραία. Είσαι αρκετή εκεί πέρα, επιτρέψτε μου. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έχεις αδυναμία και θέλεις να με βλέπεις, Πρόεδρε. Έτσι τώρα, πώς θα το κάνουμε τώρα, Νικόλα? Έτσι, έτσι είναι. Με βλέπεις τώρα? Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο Απόστολος. Έρχεται ως ο Νούπο, Πρόεδρε. Οκ. Okay. Ο κύριος Γιάνγκος. Γιάνγκος, έλα να σε δει. Οκ. Okay. Η κυρία Δαπαναλιώτη, που σας είδα. Ο κύριος Ελευθεριάδης. Είστε καλά. Ο κύριος Ελευθεριάδης. Έρχεται τώρα. Οκ. Okay. Okay. Παρόν. Ο κύριος Κουμαρτζούδης. Παρόν. Μίνδος. Κυρία Παπαδοπούλου, Κυριακή. Καλησπέρα, παρούσα. Να είστε καλά. Κύριος Χριστοφορίδης. Παρόν. Κύριος Θεοδωρίδης, Θεόδωρος. Κύριος Αμιτζόγλου. Παρόν, εδώ πέρα. Ναι, είστε εδώ. Σε είδα, λίστα, εντάξει. Ο κύριος Ελευθερίου. Καζαντζίδης. Παρόν, παρόν. Παρόν, ο Καζαντζίδης. Ωραία. Ο κύριος Ελευθερίου. Χριστός Ανέστη. Okay. Ο κύριος Παναγιωτίδης Αναστάσιος. Παρόν. Η κυρία Ρουσοπούλου. Παρούσα. Ο κύριος Στεφανίδης. Παρόν. Γιατί μας έκλεισε? Ο κύριος Τανάσκος. Παρόν. Ο κύριος Τσαρταφερίδης. Παρόν. Κύριε Ηλία Θεοδωρίδη. Παρόν. Ο κύριος Κάλφας. Σας είδα πριν. Όχι, στεργείτε. Κύριος Κάλφας. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ. Να είστε καλά. Κυρία Παγκοζίδου. Καλησπέρα. Η κυρία Περτσινίδου. Ο κύριος Σεργίου τον άκουσα. Κυρία Ολυμπία είναι εδώ. Okay. Άρα λοιπόν, να προχωρήσουμε στα θέματα της συνεδρίασης. Πριν προχωρήσουμε στα θέματα της συνεδρίασης, να αναφέρω το εξής. Το χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο μηνών,
τουλάχιστον, χαρακτηρίστηκε από συνθήκες ειδικές, θα έλεγα. Ειδικές και σε ό,τι αφορά το περιορισμένο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου. Αυτό είχε ως συνέπεια, εξ όσων τουλάχιστον ήρθαν σε γνώση μου, ότι κάποια πράγματα πήγαν πίσω, με αποτέλεσμα, αφότου εκδώσαμε την πρόσκληση για συνεδρίαση, να έρχονται συνεχώς θέματα στο Συμβούλιο και με το πρόσχημα ότι αφού κάνουμε το Συμβούλιο κάποια επίγουν και τα λοιπά, να τα βάλουμε μέσα και αυτά να τα συζητήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα την κατανόησή σας. Δεν θα μας πάρουν χρόνο. Έχουμε κάποια θέματα τα οποία θα σας τα πω και αν εγκρίνετε να τα συζητήσουμε και βεβαίως είναι και το επίγον του θέματος του κυρίου θέματος, η πρόσληψη των υδρονομέων. Προηγουμένως όμως, αν μου επιτρέπετε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος θέλει να αναφερθεί στα γεγονότα τα οποία ανησύχησαν την πόλη μας, αφορούν την πόλη μας, αφορούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων ενδεχομένως, και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο και στην εξαίρεση ειδικότερα της πόλης μας από το νέο πενταετές πρόγραμμα της ΡΑΕ. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο να μας ενημερώσει επί του θέματος και στη συνέχεια να πάρετε το λόγο όσοι θέλατε να θέσετε κάποιο θέμα προημερήσιας διάταξης ή να συζητήσουμε πρώτα τα προημερήσιας που θα σας πω εγώ, ό,τι θέλετε, με όποια σειρά θέλετε και να προχωρήσουμε στα θέματα μετά της ημερήσιας διάταξης. Να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Συμφωνούμε, Πρόεδρε. Ωραία. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε. Κύριε Δήμαρχε, θα μας πείτε για το φυσικό αέριο τι γνωρίζετε, τις εξελίξεις. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες, αν και θα προτιμούσα αυτό το θέμα να το συζητάμε έτσι ζωντανά μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και να είμαστε όλοι εδώ παρόντες και όχι μέσα από τα κουτάκια της τηλεόρασης. Ωστόσο, έστω και με αυτές τις συνθήκες, θα προσπαθήσω έτσι να κάνω μια ενημέρωση και μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά το σύστημα της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη μας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο αρχικός σχεδιασμός της ΔΕΔΑ περιελάμβανε 5 πόλεις στις οποίες τα σχέδια προέβλεπαν ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου με το σύστημα CNG, δηλαδή με έναν σταθμό όπου συμπιεσμένο θα πήγαινε εκεί και ακολούθως θα διοχετεύονταν στην πόλη. Η πεντάδα των πόλεων ήταν η αρχική Άμφισσα, Καρπενήσι, Ορεστιάδα, Βέρεια και Γιάννητσά. Η πρώτη επικοινωνία που είχαμε με τη ΔΕΔΑ ξεκινάει από το Μάιο του 2017, όπου μας ζητάνε με έγγραφό τους παραχώρηση 2 οικοπαίδων του ενός στρέμματος έκαστον για την εγκατάσταση αποσυμπιεστών αερίου για την τροφοδοσία των δικτύων διανομής της πόλης. Και μόνο από αυτό το έγγραφο θα σας πω ότι ξεκινούσε ένας σχεδιασμός χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά ούτε νομοθετικό πλαίσιο, ούτε έτσι ολοκληρωμένη άποψη για το πώς θα λειτουργούσε αυτό το σύστημα. Και το λέω αυτό γιατί ανταποκριθήκαμε εμείς ως Δήμος και με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου του 2017, αφού πέρασε έτσι ένα διάστημα αυτό του καλοκαιριού ουσιαστικά, όπου υπήρχε επικοινωνία και διαβούλευση για να καταλήξουμε στο νομικό πλαίσιο και στο κατά πόσον νομιμοποιούμασταν να παραχωρήσουμε στη ΔΕΔΑ αυτό εδώ το οικόπεδο. Τελικά καταλήξαμε και το Σεπτέμβριο παραχωρήσαμε με την πρώτη μας απόφαση χώρο 2 περίπου στρεμμάτων στην ΔΕΔΑ
αντί του ενός που ζητούσε. Στη συνέχεια, μέχρι να ελεγχθεί από την αποκεντρωμένη αυτή η απόφαση, έρχεται ένα δεύτερο email το Νοέμβριο του 2017 από την ΔΕΔΑ, όπου μας επαναλαμβάνουν τα της παραχώρησης του οικοπαίδου, στέλνοντάς μας και κάποια σχέδια τα οποία μας όριζαν κάποιες περιοχές που θα βόλευαν σε σχέση με την ανάπτυξη του δικτύου. Με μία δεύτερη απόφασή μας στις 29 Μαΐου του 2018 αναθεωρούμε την αρχική, να σημειώσω ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία, και η αρχική έκταση του ενός στρέμματος, παρόλο που εμείς δώσαμε δύο, γίνεται 2.815 τετραγωνικά. Γιατί αυτό προβλέπουν τα αναμορφωμένα σχέδια. Να σημειώσω ότι εκείνες τις μέρες, το Μάιο δηλαδή του 2018, κυκλοφορεί η εγκύκλιος του Υπουργού Περιβάλλοντος στο ΦΕΚ τεύχος δεύτερο αριθμός φύλου 1809 της 21 Μαΐου του 2018, που αναφέρεται στον τεχνικό κανονισμό εγκαταστάσεων αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου και βοηθητικών διατάξεων. Είναι η εγκύκλιος η οποία περιγράφει το πώς στείνονται αυτές εδώ οι εγκαταστάσεις, όρια ασφαλείας και χωροθέτησή τους. Ένα χρόνο μετά, το Μάιο του 2009, στο νόμο 4.610 και στο άρθρο 229, γίνεται μία τροπολογία η οποία λέει ότι η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου, CNG δηλαδή, για την τροφοδοσία του δικτύου διανομής απομακρυσμένων από το δίκτυο μεταφοράς πόλεων επιτρέπεται, πρώτον, σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από το όριο πόλεως και σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από χώρους συνάθρησης κοινού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενώ εμείς έχουμε επιλέξει και έχουμε παραχωρήσει οικόπεδο, έχουμε διαρκείς αναμορφώσεις της διαδικασίας. Να σημειώσω ότι στις 25 Ιανουαρίου του 2019 έχουμε υπογράψει και σύμβαση χρυσιδανίου με τη ΔΕΔΑ για αυτό εδώ το οικόπεδο που παραχωρούμε, το οποίο ήλεγξαν, θεώρησαν κατάλληλο, για να μην πω ιδανικό, διότι ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος, είναι η πόλη να συνδεθεί απευθείας από τον αγωγό ΤΑΠ με τον αγωγό ΤΑΠ από το σταθμό του Άσπρου. Άρα το οικόπεδο αυτό που παραχωρούμε βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση και τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα. Άλλωστε το σύστημα του συμπιεσμένου φυσικού αερίου θα λειτουργούσε για ένα μεταβατικό διάστημα. Δεν υπήρχε πρόθεση δηλαδή από πλευράς ΔΕΔΑ, ΕΣΑΗ, να λειτουργεί, να τροφοδοτείται η πόλη με μποτήλιες. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει η ΔΕΔΑ, ανταποκρίνεται ο Δήμος σε ό,τι μας ζητάει, η ΔΕΔΑ άλλωστε είναι επισπεύδων και προσπαθεί να βγάλει άδεια για αυτό εδώ το οικόπεδο και για τον σταθμό αποσυμπίεσης προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Να σημειώσω ότι το καλοκαίρι του 2019 μας έχουν ζητήσει ένα επικαιροποιημένο τοπογραφικό, ανταποκριθήκαμε πάλι και να σημειώσω επίσης ότι έχουν κατατεθεί και τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία έτυχαν
αρκετών πήγαινε έλα και διορθώσεων με, στην διαχειριστική αρχή τη δική μας και φυσικά δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Τώρα, την περασμένη Τρίτη, με ένα δημοσίευμα, διότι από εκεί μάθαμε όλοι τα νέα, στο έγκριτο site Energy Press, δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΡΑΕ, της συνεδρίασης της ΡΑΕ, που ουσιαστικά προτείνει την απένταξη της πόλης μας από τον σχεδιασμό της ΔΕΔΑ, με πρόσχημα μία τροποποίηση στον αρχικό νόμο της χρήσης των ΑΠΕ, τον 4001 δηλαδή, μια τροποποίηση που ήρθε με τον νόμο 4336, του Αυγούστου του 2015. Έτσι λοιπόν η ΡΑΕ έδειξε ιδιαίτερη σπουδή για την χρήση ενός 18μηνου πλάνου, έτσι να το πω πιο απλά, που είχε μπει ως στόχος, με σκοπό να ανοίξει το σύστημα και σε όποιον ιδιώτη ενδεχομένως ενδιαφέρεται να επενδύσει στην ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου σε αυτές τις πόλεις. Ουσιαστικά δηλαδή ανοίγει το παιχνίδι και θέλει να βάλει και άλλους μέσα. Τώρα, επειδή από την περασμένη Τρίτη έχει υπάρξει επικοινωνία, αλληλογραφία με τη ΔΕΔΑ, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν θέλω να σας διαβάσω ούτε ανακοινώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, είμαι βέβαιος ότι τις γνωρίζετε, να σας πω μόνο ότι το Υπουργείο υποστηρίζει την ΔΕΔΑ σε όποιες νομικές ενέργειες κάνει, προκειμένου να διατηρηθεί αυτός εδώ ο σχεδιασμός και να μην απενταχθούμε από το αρχικό πλάνο. Αλλά να σας πω επίσης ότι συνομιλώντας και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, υπάρχει μία αισιοδοξία ότι πιθανότατα να γίνει και χωρίς να χρειαστεί αυτό. Εγώ εκείνο που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι αυτή η σπουδή της ΡΑΕ να πάρει τέτοιες αποφάσεις σε μία περίοδο όπου λόγω της κατάστασης που βιώνουμε από αρχές Μαρτίου έχουν βγει κάποιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου οι οποίες έχουν μεριμνήσει ακόμη και για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Παράδειγμα, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου λέει ότι για τα η ενεξελίξη πράξης του ΕΣΠΑ παρατείνονται ως τις 30 Ιουνίου. Αυτό δηλαδή, πείτε ότι είναι και μια διασταλτική ερμηνεία δική μου, βλέπετε ότι έχει παραλύσει το σύμπαν και δεν μπορώ να κατανοήσω, επαναλαμβάνω, αυτήν τη σπουδή της ΡΑΕ να πάρει μια τέτοια απόφαση τώρα. Δεν θέλω ούτε υπεραισιόδοξος να είμαι, ούτε απεσιόδοξος. Σας είπα ότι η απόφαση της ΡΑΕ ουσιαστικά θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Εμείς όμως επιμένουμε να συνεχιστεί το έργο με τη ΔΕΔΑ, διότι υπάρχει μελέτη, υπάρχει οριμότητα και είμαστε στην φάση, ένα στάδιο δηλαδή ουσιαστικά πριν από την αδειοδότηση του οικοπαίδου και από την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο της κατασκευής του δικτύου. Κύριε Πρόεδρε, αυτά για την ώρα. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Να ακούσουμε τους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν για κάποιο θέμα πρώιμη ρεσίας και μετά να πω εγώ τα θέματα. Τι θέλετε, να κάνουμε έτσι? Κύριε Κασερίδη, μου φαίνεται πως έχετε πρώτο στο λόγο.
Αν και ο κύριος Σεργίου το ζήτησε πρώτος, νομίζω εσείς σαν... Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Να τοποθετηθώ επί αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος ή να θέσω και τα θέματα προημερησίας που θέλω. Ό,τι θέλετε. Πέσα τα όλα. Λοιπόν, το κυριότερο βέβαια θέμα προημερησίας ήταν το φυσικό αέριο. Έκανε μία ανάλυση ο κύριος Δήμαρχος, την ακούσαμε με προσοχή. Εκείνο που θέλω να τονίσω πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι 21 του μηνός του Γενάρη το είχα θέσει προημερησίας πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και τότε είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι κάνουμε τεράστιο αγώνα και όποια προβλήματα υπάρχουν τα έχουμε ξεπεράσει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με τη βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας θα προχωρήσει την δημοπράτηση. Επειδή όμως το πρόβλημα αυτό το γνωρίζαμε και το 18μηνο ως προς την τροπολογία του οικοπαίδου, η ερώτησή μου προς τον κύριο Δήμαρχο είναι εάν απευθύνθηκε από τον Υπουργό στον Υπουργό Περιβάλλοντος ή στην ΔΕΔΑ ή στη ΡΑΕ ή το τελευταίο είναι στους έχουμε τρεις εκλεγμένους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Τον κύριο Καρασμάνη, τον κύριο Βασιλιάδη και τον κύριο πώς το λένε, τον κύριο Σταμενίτη και την κυρία Τζάκρη. Εάν έχει απευθυνθεί σε αυτούς για να ζητήσει τη βοήθεια πάνω σε αυτό το θέμα να μας το πει, γιατί οι κυβερνητικοί είναι, έχουν επαφή με την κυβέρνηση, με τον Υπουργό, είναι στην Αθήνα, να σχηματιστεί μια ομάδα έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα τώρα. Βέβαια, πιστεύω και κατανοώ τον κύριο Δήμαρχο ότι έκανε κάποιες προσπάθειες, αλλά εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Άρα λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι έχει απενταχθεί και αν η ΡΑΕ ή όπως λέγεται ΡΑΕ θέλει να το δώσει σε ιδιώτη, μας βάζει σε σκέψεις πονηρές. Σε σκέψεις πονηρές όχι ως προς τη λειτουργία του Δήμου, σε σκέψεις πονηρές ως προς αυτό που θα διαχειριστούν το φυσικό αέριο. Του τέστην, αν πάει σε ιδιώτη, είναι άλλα τα πράγματα και αλλιώς περιμένουμε. Εκείνο όμως το ζητούμενο για μας είναι ότι να μην απενταχθεί το έργο, να γίνει έτσι ώστε να μην μείνει ο Δήμος Πέλλας απ' έξω και η πόλη στο Γιαννιτσόν απ' έξω σε μια περίοδο η οποία μας χτυπάει πανταχώθεν οικονομικά. Άρα λοιπόν, καταλήγω για αυτό το θέμα και ζητώ από τον κύριο Δήμαρχο να μας πει αυτολεξή, εάν συζήτησε με τον Υπουργό, εάν συζήτησε με τη ΔΕΔΑ και αφού είχε τη διαβεβαίωση γιατί όλα αυτά έχουν ανατραπεί και αν ζήτησε τη βοήθεια των βουλευτών ως προς το φυσικό αέριο. Δηλαδή δεν θέλουμε να πάμε σε μεσαιωνικό εξυγχρονισμό. Από εκεί και πέρα είχα κάνει και μία επιστολή, βέβαια όχι προς εσάς γιατί παλαιότερα έκανα και δεν πέρασε για πρώην περισσίας θέμα, προς τα μέσα κοινωνικής διεκτύωσης και το δημοσίευσα σε μία μεγάλη ευρεία σύσκεψη όλο το Δημοτικό Συμβουλίο στο Πνευματικό Κέντρο, έτσι ώστε να αναδείξουμε όλα τα θέματα, όχι μόνο το φυσικό αέριο, τη σύνδεση με το βορρά, το προαστιακό και όλα αυτά. Πάρτε εσείς την πρωτοβουλία, κύριε Πρόεδρε. Στο Πνευματικό μας Κέντρο θα τελειώσουν, φαντάζομαι, τα μέτρα αυτά του κορονοϊού. Μπορούμε να μαζευτούμε και να συζητήσουμε. Αυτά ως προς το φυσικό αέριο. Τώρα θα ήθελα να περάσω και στα προημερήσια τα οποία θέλω να θέσω. Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε ένα λεπτό ακόμα. Για να πω, πρότασή μας είναι να εκδοθεί ένα ψήφισμα για τοποθέτηση για την νομοθεσία, την τροπολογία που πέρασε η κυρία Κεραμέως για τις κάμερες στα σχολεία. Να εκδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα ψήφισμα ότι είμαστε αντίθετοι με τις κάμερες, δεδομένου ότι και οι περισσότερες ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ, όπως λέγονται, είναι αντίθετες πάνω σε ότι δεν μπορεί να έχουμε ένα Big Brother, όπως το λένε, στα σχολεία. Άρα λοιπόν ζητώ την ψήφιση, να εκδώσουμε ένα ψήφισμα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι αντίθετο προς τις κάμερες στα δημοτικά σχολεία. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θέλουμε να βάλουμε είναι για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως ξέρετε, όλα τα επαγγέλματα συρρυκνώθηκαν, όλοι έχουμε πρόβλημα. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα ανοίξουν μία του μηνός. Και οι καταστηματάρχες κινούνται σε μια διαδικασία έτσι ώστε να ζητήσουν κάποιες επιπλέον απαλλαγές από αυτές που πήραμε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Που σημαίνει τι οι επιπλέον απαλλαγές για όλο το 2020. Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να δώσω το λόγο στην κυρία Δρανιλιώτη να τοποθετηθεί, να πει δύο κουβέντες πάνω σε αυτό το θέμα των υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ένα ακόμα. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Βαλνάρη. Υπάρχει το θέμα της κινητικότητας και έχει κάνει αίτηση ο Αντώνης Ιωσηφίδης. Γιατί δεν λέμε ναι για αυτή την κινητικότητα? Επειδή ήταν δικός μας υποψήφιος, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι? Δηλαδή, ενώ έχει όλα τα προσόντα, ζητήσαμε μέσα από την κινητικότητα θέση ΔΕΕ. Είναι πολύτεκνος. Έχει και ένα έγγραφο από μια επιτροπή η οποία του δίνει το OK για το ότι συντηρεί και την πεθερά του και έχει ένα βαθμό συγγένειας έτσι ώστε να μπορέσει. Και ένα ακόμα ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο. Με πήραν κάτι και της Αγροσικιάς και είπαν ότι τώρα με την καρποφορία και μάλλον με το μάζεμα των κερασιών έχουν πρόβλημα για να πάνε στα χωράφια τους. Απευθύνθηκαν στον πρόεδρο του τοπικού, τους είπε ναι, ναι, αλλά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Ευχαριστώ επί του παρόντος. Θέλω να δώσω την κυρία Δραναλιώτη για να πει για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ας μας πει. Ευχαριστώ, κυρία Δραναλιώτη, πέστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα καταρχάς συνάδελφοι και Χριστός Ανέστη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι ο χώρος της εστίασης και της διασκέδασης βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν οφείλουμε ως Δήμος έμπρακτα να τους συμπαρασταθούμε, γιατί η θέση στην οποία βρίσκονται οικονομικά είναι δεινή ένεκα της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων. Έτσι λοιπόν συνάδελφοι προτείνουμε τα εξής και θέλω Πρόεδρε αν γίνεται να τεθούν αυτά που θα προτείνω ευθύς αμέσως προς ψήφιση από όλο το σώμα. Γνωρίζετε όλοι ότι με την υπαριθμόν 81 του 2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή των επιχειρήσεων από το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, το τέλος δηλαδή τραπεζοκαθισμάτων, και από το μηνιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τα λεγόμενα δημοτικά τέλη, για όσο χρονικό διάστημα ισχύσουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού. Οπότε λοιπόν συνάδελφοι, προς διευκόλυνση αυτών των καταστημάτων, δηλαδή των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης, προτείνουμε τα εξής. Πρώτον, προτείνουμε απαλλαγή από την καταβολή του μηνιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όλο το 2020. Δεύτερον, προτείνουμε απαλλαγή από την καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για όλο το 2020 και χορήγηση αδείας χωρίς κριτήρια. Και τρίτον, προτείνουμε εκ νέου τροποποίηση του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να τοποθετήσουν για τους θερινούς τουλάχιστον μήνες τραπεζοκαθίσματα και στους κοινόχρηστους χώρους, όπου φυσικά αυτό επιτρέπεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας να την βοηθήσουμε. Είχα προσωπική επικοινωνία, όπως και οι περισσότεροι από εσάς, με εκπροσώπους του ενδυνάμει σωματείου που πρόκειται να συσταθεί. Οφείλουμε λοιπόν να τους συμπαρασταθούμε για να διευκολύνουμε την οικονομική τους κατάσταση, γιατί μιλάμε πλέον για βιοποριστικούς λόγους και θέλω, Πρόεδρε, αυτό να τεθεί προς ψήφιση. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Θοδωρίδη, θέλετε να πείτε και εσείς κάτι? Καταρχήν να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Κύριε Θοδωρίδη, δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Πάντε μπροστά στον υπολογιστή, δεν ξέρω πού είστε. Τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι αυτό που έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Νομίζω ένα θέμα είναι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε, αν το συζητήσουμε σήμερα. Και ένα δεύτερο είναι αν συζητηθεί το θέμα των καταστημάτων. Είναι δύο πολύ σοβαρά θέματα. Δεν θέλω να πω ότι και τα άλλα που βαριούνται δεν είναι σοβαρά. Αλλά νομίζω αυτά τα δύο πρέπει να τα συζητήσουμε και δεν ξέρω αν συμφωνείτε να τα συζητήσουμε σήμερα. Είμαστε έτσι. Εγώ και επειδή άκουσα την πρόταση και από τον Δήμαρχο και βεβαίως και από τον Στάθη, να συναντηθούμε και με τους βουλευτές. Όπως γνωρίζετε, κάνα ανακοίνωση όλοι. Όλοι υπέρχουν ενδιαφέρον. Όλοι θέλουμε το φυσικό αέριο να μπει στην πόλη. Για ποιον λόγο και πώς έγινε, βέβαια, τώρα τα παίρνω πίσω, ότι θα πενταχθεί, θα ενταχθεί τελικά. Εμείς να έχουμε μια ετοιμότητα, κύριε Δήμαρχε, τα λέω, δεν ξέρω αν το συζητήσουμε, τα λέω, για μέσα στον πρώτο χρόνο,
με τον αποχαρακτηρισμό, αλλά είπατε 400 μέτρα, τι έγινε μια αλλαγή, θέλουμε να την ξαναβεβαιωθούμε ότι είμαστε τυπικά απέναντι στην εταιρεία που θα το πάρει, όποια θα αναπτύει, να έχουμε την ετοιμότητα και ώστε να μην ευθύνει η δική μας η μη σύνδεση με το φυσικό αέριο. Ένα κεφάλαιο είναι αυτό. Θέλω να μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, αν το συζητήσουμε σήμερα ή αν κάνουμε μία συνάντηση, που θα έλεγα είναι πολύ καλό να την κάνουμε πολύ σύντομα μέσα στην εβδομάδα με τους βουλευτές τοπικούς, αλλά και τον Περιφερειάρχη, για να δούμε τι γίνεται και με τον νόμο. Εσείς εδώ θα αποφασίσουμε εμείς. Και ένα δεύτερο για τα καταστήματα. Θα το συζητήσουμε, θέλετε, όπως νομίζετε. Και ένα δεύτερο για τα καταστήματα. Είναι πράγματι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που πλήττεται όχι μόνο στην πόλη του Γιάννητσον, αλλά και στην πόλη της Ιερουσαλήμ, αλλά και στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κομοπόλεις όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν νομίζω μόνο τις καφετέρες που βγάζουν τα πεζοκαθίσματα στον πεζόδρομο ή στην πλατεία του Νουγιώτα, είναι σε όλο τον Δήμο, ταυτόχρονα όμως και σε όλες τις γειτονιές. Έχει Κάτσα, έχει στο Πόδι, έχει και άλλα καταστήματα που βγάζουν καθίσματα έξω. Και θα έλεγα και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα και μανάβιδες. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε. Και αυτό δεν ξέρω αν το συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, δικιά σας μοβιότητα. Τα βάζουμε τα θέματα, αλλά δεν ξέρω αν τα συζητήσουμε. Εμείς τα αποφασίσουμε. Εσείς σκεφτείτε αν θα πρέπει τώρα να μιλήσουμε για αυτά. Σίγουρα και εγώ τάσσομαι στο ότι πρέπει να γίνει μια ελάφρυνση. Ακόμα και η φετινή χρονιά, μια και δεν πρόκειται να δουλέψουμε. Ας μην πληρώσουν, δεν ξέρω. Θα το συζητήσουμε. Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση είναι και όλοι οι άνθρωποι του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όλοι θέλουμε να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ύστερα υπάρχουν κάποιοι σύμβουλοι που θέλουν να βάλουν κάποια δευτερεύοντα θέματα, όπως ο Στανάσκος για τους χωρικούς προλόγους, τους άλλους δήμους που πληρώθηκαν, όπως άλλοι σύμβουλοι που τα φρεάτια έχουν, θέλουν δίπλη διόρθωση, τα χόρτα σε όλα τα τοπικά διαμέρισμα, διαμαρτύρονται, αν μπορούμε να πάρουμε ένα ιδιότητα. Είναι πολλά μικρότερα θέματα, τα οποία και εγώ θα έλεγα σύντομα να κάνουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο όταν μπορέσουμε. Για να τα συζητήσουμε, να τα βάλουμε στην αίσθηση. Νομίζω τελείωσα και τα δύο βασικά... Αν μου επιτρέπετε, κύριε Θοδωρίδη, κύριε Κασερίδη, όλοι σας, σε κάθε περίπτωση το να συζητάς τα προβλήματα του Δήμου, καλό μας κάνει όλους, έτσι. Φροντίζουμε σε αποκατάσταση προβλημάτων, εν πάση περιπτώσει. Ή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αυτό που θέλουμε όλοι μας. Λοιπόν, να ακούσουμε κάποιον άλλο συνάδελφο τι θέλει να πει. Κύριε Στεργίου, τι θέλατε να πει. Κύριε Θεοδωρίδη, Λία. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Θα ήθελα να μιλήσω επί αυτού του θέματος του φυσικού αερίου για την πόλη. Μπορώ. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, κορυφαίο και κατεπήγον. Η αντιμετώπιση του πρέπει να είναι άμεση. Εν τη γενέση δηλαδή, είναι κατ' εμέ αδιανόητη, ακατανόητη η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να προχωρήσει με μια ανακοίνωση σε τέτοιου είδους απόφαση εξαίρεσης της πόλης των Γιαννητσών. Είναι ζήτημα το οποίο συμφωνούμε όλοι στη σπουδαιότητά του, όλοι οι συμμετέχοντες νομίζω μηδενός εξαιρουμένου, και μπορεί να διαφέρει η ένταση με την οποία τοποθετούμε το ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συζητήσεις για να καταλήξουμε σε κοινή άποψη, θέση και πρόταση αντιμετώπισης του ζητήματος. Πρέπει να περάσουμε κατευθείαν σε ενέργειες επικοινωνίας και αντιμετώπισης του ζητήματος που θα περιλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους αρμόδιους φορείς. Αρμοδιότερος φορέας του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει να αναλάβει και μέσω του Δημάρχου μια πρωτοβουλία η οποία να συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις και τους φορείς του νομού και να απευθυνθεί προς το Υπουργείο Ενέργειας ώστε να αρθεί οποιαδήποτε απόφαση ανασταλτική υπάρχει για τη συμμετοχή της πόλης στην πρώτη φάση διεκπεραίωσης του έργου.
είναι αδιανόητη κάθε καθυστέρηση ή αναδρομή του έργου ή μετάθεσή τους στο μέλλον. Αδιανόητη. Είναι κατ' εμέ, έχω μεγάλη ευαισθησία για το θέμα, νομίζω και όλοι μας το ίδιο, αλλά αυτό θα φανεί και από τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να αναλάβουμε να κάνουμε άμεσα με επικεφαλή στο Δήμαρχο, ως πόλη ενιαία εκφράζοντας τη διεκδίκηση της πόλης, τη συμμετοχή, για τη συμμετοχή της στην πρώτη φάση της διανομής του αερίου και επειδή όλο το τεχνικό κομμάτι είναι σχετικά έτοιμο, δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος αναβολής της διεκπεραίωσης του έργου. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί και με πρωτοβουλία του Δημάρχου να συμμετέχουν και κάποιοι μια ολιγομελής επιτροπή με τους αρχηγούς των παρατάξεων, με τους βουλευτές του νομού και με την έκφραση ενός εκπροσώπου της βιομηχανίας και των πολιτών, να ξεκινήσουμε άμεσα τις επαφές μας με το Δημόσιο ώστε να αρθεί κάθε σκέψη για αναβολή αυτού του έργου. Δεν υπάρχουν ούτε τεχνικές, ούτε οικονομικές, ούτε άλλες υποθέσεις τις οποίες έχουν... Μακούτε. Θέλει υπομονή, κάπου χάλασε κύριε Θοδωρίδη. Μακούτε, έχω χάσει την εικόνα. Τώρα ναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι, αποκαταστάθηκε. Λοιπόν, γι' αυτό με πρωτοβουλία του Δημάρχου η πρόταση μου είναι αυτή, άμεσα σε διαδικασίες διεκδίκησης. Να μπούμε και να έχουμε, για να επιχειρήσουμε την ανατροπή εν τη γενέση αυτής της απόφασης. Είναι αδιανόητη για την περιοχή μας, για την πόλη, για τον νομό, για το Δήμο, για τις παραγωγικές επιχειρήσεις, η οποιαδήποτε αναβολή αυτού του έργου. Είναι η κορυφαία διαδικασία που πρέπει να λάβουμε μέρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρίδη. Κύριε Παπαδοπούλου. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Ξέχασα να αναφερθώ, ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Ξέχασα να αναφερθώ στην παρέμβαση προημερησία διάταξη του κυρίου Καστερίδη. Εγώ συμφωνώ με την προς αυτή την κατεύθυνση αντιμετώπιση του ζητήματος. Το ζήτημα σε αυτές ειδικά τις επιχειρήσεις είναι ειδικού χαρακτήρα, επίγοντος χαρακτήρα για να διατηρηθούν αυτές οι επιχειρήσεις, να διατηρηθεί και η εργασία σε αυτές τις επιχειρήσεις και πρέπει να δούμε τον κατάλληλο τρόπο για την αντιμετώπιση του. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση και οι κυβερνητικοί παράγοντες αλλά και όλα τα κόμματα συμφωνούν ώστε να δοθούν όλες οι διευκολύνσεις, οι δυνατές διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση του συγκυριακού αυτού ζητήματος, έως ότου να ορθοποδήσουν εκ νέου αυτές οι επιχειρήσεις. Μα θα είναι δημοτικά τέλη φωτισμού και λοιπά, θα είναι τα τέλη για, για τα τραπεζοκαθίσματα στο δημόσιο χώρο. Όλα βέβαια αυτά, με την δυνατή, όπου είναι δυνατή η επέκτασή τους, όλα βέβαια αυτά τηρουμένων των προϋποθέσεων της ελεύθερης διέλευσης των πολιτών από τα πεζοδρόμια κλπ. Αυτά σε μια ισορροπία, πρέπει να βρεθεί μια νέα ισορροπία για να λειτουργήσουν αυτά τα καταστήματα με όσο γίνεται δυνατόν διευκολυνόμενα από τα τέλη τους προς το Δήμο. Και νομίζω ότι υπάρχει και κυβερνητική ανακοίνωση η οποία λέει ότι οι Δήμοι που θα κάνουν τέτοιες παραχωρήσεις προς αυτές τις επιχειρήσεις θα βοηθηθούν οικονομικά ώστε να ανταπεξέλθουν τουλάχιστον κατά το μέρος εκείνο του ελλείμματος που θα έχουν στα δημοτικά έσοδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρή. Κύριε Παπαδοπούλου. Θα ήθελα να... Ακούγομαι. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα για το φυσικό αέριο. Και θα ξεκινήσω από την ενημέρωση, από ένα κομμάτι από την ενημέρωση που μας έκανε ο Δήμαρχος, όπου λέει η απόφαση της ΡΑΕ προτείνει την απένταξη λόγω τροποποίησης αλλαγής νόμου, λόγω τροποποίησης του νόμου για τις ΑΠΕ τον Αύγουστο του 2015, γιατί ακριβώς αυτή η τροποποίηση έγινε για να ανοίξει την πόρτα σε όποιον ιδιώτη ενδιαφέρεται να επενδύσει.
Λοιπόν, αν γινότανε κάτω από μια κρατική ομπρέλα αυτό το πράγμα όλο, θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Καταρχήν, από την αρχή και μόνο, δεν υπήρχε ρήτρα στη συμφωνία στο φυσικό αέριο για να υπάρχει φυσικό αέριο στα νοικοκυριά, μεταξύ κοινοπραξίας και κυβέρνησης. Καταρχήν, το να ιδιωτικοποιηθεί ενέργεια, που ένα κομμάτι είναι και το αέριο, είναι μνημονιακοί νόμοι που έχουν υπογράψει και βουλευτές που μας εκπροσωπούν στη Βουλή. Βέβαια, όλα αυτά ήρθε το ΟΤΑΠ και μας έδωσε ασθενοφόρο, μας έκανε παιδικές χαρές και κάποια φορά σε Δημοτικό Συμβούλιο είχα πει ότι αυτά είναι καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς και γελούσαν οι συνάδελφοι. Τελικά νομίζω ότι αυτό το πράγμα αποδείχτηκε. Εδώ ο τόπος μας τι θέλει? Θέλει φυσικό αέριο που να είναι φτηνό, να μπορεί να ελέγχεται και η ποιότητά του και η τιμή του, και να μπορούν με αυτό να κάνουν και οι τοπικές βιομηχανίες, αλλά και ειδικά τα νοικοκυριά. Εμείς θέλουμε ένα φτηνό αέριο για τα νοικοκυριά, γιατί υπάρχει κόσμος που το χειμώνα δεν μπορεί να ζεσταθεί. Τώρα, γιατί το περνάνε τώρα αυτό? Γιατί εμένα αυτό μου θύμισε, ας πούμε, ότι μετά τον κορονοϊό τίποτε δεν θα είναι όπως πριν. Βρήκανε τρόπο ακριβώς τέτοιους νόμους να τους περάσουν τώρα και τέτοια σχέδια, γιατί ο κόσμος είναι τόσο παραζαλισμένος με τον κορονοϊό. Μας έχει φοβήσει όλη αυτή η κατάσταση, μας έχει κλείσει προς τα μέσα μας, μας έχει κλείσει τα σπίτια μας και έχουν βρει την ευκαιρία να βγουν να περάσουν τέτοια μέτρα. Εγώ δηλαδή δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα πάνε οι εκλεγμένοι βουλευτές και να διαπραγματευτούν. Να διαπραγματευτούν τι? Που πάνε και ψηφίζουν τους νόμους που απελευθερώνει το τέτοιο, ή για την η ΡΑΕ. Είναι ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Είναι κάτι που ανήκει, είναι κάτι κρατικό. Και έρχεται και βάζει συνέχεια εμπόδια για το αν θα πάρουμε αέριο ή όχι. Η ΔΕΠΑ τι κάνει? Λειτουργεί με ιδιωτικό οικονομικά κριτήρια. Έχει μετόχους μέσα. Και μάλιστα με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ χωρίζουν τη ΔΕΠΑ σε εμπορικό και τεχνικό κομμάτι, και το εμπορικό κομμάτι το δίνουν σε ιδιώτες, γιατί ακριβώς εκεί θα έχουν κέρδη. Και το τεχνικό το κρατάει το κράτος που θέλει να επενδύσεις για να κάνεις, εγκαταστάσεις. Όλη αυτή η απελευθέρωση της αγοράς μας οδήγησε εδώ πέρα. Όλοι θέλουμε φυσικό αέριο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά και ποια θέματα θα βάλουμε να διεκδικήσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχονται και να μας λένε αυτό θα γίνει και τελείωσε. Ακόμη και για ένα κείμενο, ας πούμε, να βγει, εκεί πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι θα ζητήσουμε και τι θα κάνουμε και τι μας φταίει. Γιατί αυτό το πράγμα φταίει. Να πούμε τι, ότι το φυσικό αέριο το έχουν πάρει μονοπόλια στα χέρια τους. Αυτό το αζέρικο που θα έρθει, ας πούμε, που είναι από το Αζερμπαϊτζάν. Έρχεται αέριο από εκεί και ένας στους δύο ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Χώρες που περνάνε η αγωγή γίνονται αιτία ανταγωνισμών και πολέμων, γιατί ποιος θα ελέγχει την μεταφορά? Δηλαδή και αυτά τα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν, γιατί μπροστά μας θα τα βρούμε. Και έρχονται μετά για να δηλώσουν ότι είναι και εταιρείες κοινωνικής ευθύνης, ας πούμε, ο ΤΑΠ, γιατί θα έρθει και θα μας σώσει, δεν ξέρω τι θα μας κάνει, θα μας κάνει παιδικές χαρές. Εμείς προτείνουμε ότι πρέπει να κοινωνικοποιηθούν όλα τα μονοπόλια που ασχολούνται με την ενέργεια και δει με το αέριο, όλος αυτός ο ενεργειακός ο πλούτος να ανήκει στο κράτος, με τον λαό που να τα διαχειρίζεται αυτά, και φυσικά όλη η ενέργεια να έρθει να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών και να είναι φτηνό προϊόν. Γιατί όσο είναι εμπόρευμα, όσο είναι για κέρδος, γίνεται εμπόρευμα και δεν μπορεί να είναι φτηνό. Να πω... Και ένα παράδειγμα θέλω να σας φέρω, ότι και στους νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη έχει πάει αέριο στην περιοχή. Οι μισοί νέοι επιβάτες, επειδή υπάρχει οικιστική πύκνωση και συνέφερε την εταιρεία να δώσει αέριο, οι μισοί επιβάτες έχουν αέριο και οι άλλοι μισοί νέοι επιβάτες δεν έχουν αέριο, γιατί ακριβώς είναι αεριοκατοικημένη εκεί η περιοχή και δεν τους συμφέρει να πάνε να δώσουν αέριο στον κόσμο, αν και έχουν γίνει αιτήσεις. Δηλαδή και αυτό νομίζω μας δείχνει κάτι. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι για τους πολίτες που ασχολούνται με την εστίαση. Συμφωνώ με τα μέτρα που μπαίνουν, με αυτά που διεκδικούν. Να πούμε όμως ότι εδώ καλό θα είναι να μπει και ένα
εισοδηματικό, να πω έτσι, κριτήριο, δηλαδή να μπει από τις 12.000 ευρώ προς αυξημένο 3.000 για κάθε παιδί. Φυσικά και πρέπει να βοηθηθούν οι συνάνθρωποι μας αυτοί. Και αυτό που πρέπει να περάσει βέβαια είναι και πίεση προς την πολιτεία να μην γίνουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί, να μην τους κοπεί το φως, το νερό, γιατί όλοι ξεκινάνε και έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Να μειωθεί η τιμή ακόμη και για το νερό και για την ΔΕΗ, να παραγραφεί μέρος των χρεών στις τράπεζες και να αποδοθεί, γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονο ότι και αυτό θα το δείξει η πράξη φυσικά, ότι δεν θα ανοίξουν όπως κλείσαν τα μαγαζιά, δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν όλα, γιατί κάποιοι δεν θα μπορέσουν να τα ανοίξουν. Να μπορεί να δοθεί ένα επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις σε όσους μικροεπιχειρηματίες δεν μπορέσουν να ανοίξουν την επιχείρησή τους. Αυτά θα πρόσθετα. Ευχαριστώ, κυρία Παπαδοπούλου. Κύριε Στεργίου, κάτι θέλετε να πείτε? Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να θέσω το θέμα, όπως προείπα, των σχολικών τροχονόμων. Όπως ήρθαν και κάποιοι μου κάναν κάποια παράπονα, ότι είναι απλήρωτοι από τις 9 Μαρτίου. Και από τις έρευνες που κάναν και ρωτήσαν κάποιους τοπικούς βουλευτές, είπαν ότι τα λεφτά οι Δήμοι τα έχουν πάρει από τον Ιανουάριο. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι, ο μισθός τους που δεν είναι μισθός τους, είναι τα οδηπορικά που καλύπτουν. Κύριε συνάδελφε, άνοιξε την κάμερα να σε βλέπουμε. Άνοιξε την κάμερα να σε βλέπουμε. Είναι 176 ευρώ. Και οπότε τα έχουν, φαντάζεστε, για να κάνουν το σχολικό τροχονόμο, έχουν μέγιστη ανάγκη. Απλώς θα ήθελα μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Καστερίδη. Τι συμβαίνει κάτι? Κύριε Καστερίδη, θέλετε να μιλήσετε? Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Ακούγομαι. Ναι. Ναι. Σε αυτά τα θέματα που είπα, θέλω να προχωρήσετε εάν κάνουμε το ψήφισμα, αν εκδώσουμε ψήφισμα για τις κάμερες στα σχολεία. Να έρθει. Ένα αυτό. Δεύτερο. Την άλλη την πρόταση την έκανε η κυρία Δαρδανελιώτη, την ανέλησε. Συμφωνεί ο Ηλίας Θεοδωρίδης και οι υπόλοιποι, νομίζω, να μπουν σε ψήφισμα. Δηλαδή τώρα, πριν πάμε στην ημερήσια διάταξη. Ένα. Το ψήφισμα για τις κάμερες. Δύο. Με η απαλλαγή των τελών για τους καταστηματάρες, τα υπόλοιπα για το φυσικό αέριο. Κάναμε πρώτα στον κύριο Δήμαρχο να γίνει μια ομάδα, πάση περιπτώσει, να τα διεκδικήσουμε δυναμικά. Και θέλω από τον κύριο Δήμαρχο μια απάντηση, εάν μίλησε με τους βουλευτές, εάν συνονοήθηκε ή αν τα έκανε από μόνος του με τον Υπουργό Περιβάλλοντος ή με οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή για να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση επ' αυτών των θεμάτων. Όσον αφορά εσάς, κύριε Πρόεδρε, εάν θέλετε και μπορείτε σε βάθος χρόνου, δηλαδή σε ένα μήνα, να μπορέσουμε να κάνουμε μια κοινή σύσκεψη όλων των δημοτικών συμβουλίων του Δήμου Πέλλας, με όλα τα θέματα του Δήμου Πέλλας, στο πνευματικό μας κέντρο, με τον Περιφερειάρχη, με υπουργούς, με τους βουλευτές μας, έτσι ώστε να τα αναδείξουμε και να είμαστε όλοι μια συμπαγής ομάδα για τα συμφέροντα και του Δήμου μας και της πόλης μας και το χωριό μας και τον οικισμό μας, αλλά και ευρύτερα του Δήμου μας. Γιατί είμαστε ένας νομός στο τέλος που δεν έχουμε σύνδεση. Ο Ποραστιακός εκείνος βλέπω να αργεί να βγει απ' έξω, δεν έχουμε σύνδεση με το Βορρά, δεν έχουμε με την Εγνατία εδώ, τα ανάκτορα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ούτω καθεξής. Κάθε Δήμος έχει τα δικά του. Όλα αυτά να τα αναδείξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να πω κάτι, κύριε Καστερίδη, γιατί επειδή μου λέτε τώρα για δεύτερη φορά να υιοθετήσουμε κάποιο ψήφισμα, δεν υπάρχει ένα σχέδιο ψηφίσματος εν πάση περιπτώσει και νομίζω όλοι οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ακριβώς γιατί πρόκειται. Έχει ψηφιστεί ο νόμος. Τι ακριβώς λέει? Ποια είναι η αιτία που το Υπουργείο εισήγαγε αυτή τη διάταξη? Να μιλήσουμε λίγο, να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, προκειμένου να έχουν άποψη. Κύριε Πρόεδρε, να τα αφήσουμε 2-3 μέρες. Δείτε το εσείς αύριο. Έτσι. Δείτε και η ΕΛΜΕΤ είναι η δικιά μας. Δείτε και τις υπόλοιπες. Είναι όλοι αντίθετοι.
και μιλάμε για φύλλα προσκυμένες προς την κυβέρνηση κιόλας. Άρα λοιπόν, σας το αφήνουμε στη διακριτική ευχαίρεια τη δική σας. Σήμερα αύριο συνηθείτε με τους αρχηγούς να κάνουμε ένα ψήφισμα και το οποίο να το στείλουμε. Τώρα, τώρα συμφωνούμε. Τώρα συμφωνούμε. Κάποιος άλλος. Ναι, κύριε Θεοδωρίδη, θέλατε κάτι? Εγώ θέλω να συζητήσουμε για να προχωρήσει το δημοσιογραφικό. Δύο πράγματα. Αν θα απαντήσετε θετικά σε μια συνάντηση την άλλη εβδομάδα με τους εκλεγμένους βουλευτές και τον Περιφερειάρχη στο Δήμο, και γιατί όχι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τουλάχιστον οι αρχηγοί να είναι παρόντος, θα δώσει επίσης κάποιες ομάδες συλλόγων, όπως είναι ο Μηχάνων, ο Εκλογικός Συλλόγος κλπ, να κάνουμε μια συνάντηση για να δούμε τις κινήσεις που θα κάνουμε. Φεύγει αυτό από θέμα συζήτησης. Αν αυτό συμφωνίζουμε, το κάνουμε την άλλη εβδομάδα άμεσα. Και το δεύτερο που σας είπα, αν συζητήσουμε, από την αρχή το είπα, αν συζητήσουμε για τα καταστήματα, θα το βάλετε θέμα να το συζητήσουμε. Τι πράγματα είπα. Ένα αυτό αν το θέλετε και ένα δεύτερο, αν μπει μέσα, θέμα δημοτικό συμβούλιο. Τι καθόμαστε και συζητάμε. Μην μας πείτε. Σας παρακαλώ, όχι αυτό το ύφος. Τι συζητάμε, πώς τη συζητάμε, δηλαδή, συγγνώμη. Απαλλάσσουμε τελείως, άρα, να πάρουμε τώρα μια απόφαση. Ποιος θα το πει αυτό, μια οικονομική υπηρεσία μας είπε τίποτα της απόψης. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να το συζητήσουμε λοιπόν. Δηλαδή, μην απευθύνεσαι σε αυτό το ύφος. Άμα κάτσουμε και να λύουμε. Είμαστε προσπάθει αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ, εγώ θα αποφασίσω. Κύριε Πρόεδρε. Μην άποψει το Δήμαρχος να μας πούνε. Γι' αυτό τα έβαλα τα θέματα και να προχωρήσουμε όλοι από το θέμα. Ωραία, δεν σας επιτρέπω να μου μιλάτε έτσι. Δεν σας μιλάω πάρα πολύ καλά. Απλώς σας λέω ότι έπρεπε από την αρχή να πείτε αυτό το συζητάμε, αυτό το συζητάμε. Τώρα καθόμαστε να τοποθετούμαστε. Καλά, δηλαδή θέλατε να αποκρίσετε τον κύριο Κασερίδη να πει αυτά που είπε, τον κύριο Θεοδωρίδη, τον Ηλία, την κυρία Παπαδοπούλου. Βεβαίως να του δώσετε το λόγο, αν το βάλουμε θέμα. Αυτό σας λέω. Ακόμη δεν είπαμε όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, στην αρχική μου τοποθέτηση είπα ότι θα προτιμούσα να ήμασταν όλοι εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά ξέρετε ότι λειτουργούμε με ένα ειδικό πλαίσιο αυτήν εδώ την περίοδο που δεν μας επιτρέπει τουλάχιστον σε κλειστούς χώρους να είμαστε περισσότεροι από 10. Χωρίς να υποτιμώ τους Δημοτικούς Συμβούλους, εάν υιοθετούσατε την πρώτη πρόσκληση του Συμβουλίου που αναβλήθηκε και ήταν εδώ η επικεφαλής των παρατάξεων, θα ήταν σίγουρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα και πολύ πιο εύκολη διαδικασία και δεν θα νιώθατε έτσι τόση ταλαιπωρία. Εν πάση περιπτώσει, έστω και με αυτές τις συνθήκες πρέπει να κάνουμε υπομονή, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι χωρίς αυτό να είναι υπεκφυγή, δεν μπορούμε να καταστρατηγούμε τους νόμους τέλος πάντων. Μία ευρεία σύσκεψη, έτσι όπως την θέλετε ενδεχομένως στο πνευματικό κέντρο, δεν μπορεί να γίνει. Μία σύσκεψη όμως μέσα στα πλαίσια του εφικτού, τηρώντας φυσικά και τα προφυλάξεις που πρέπει να πάρουμε, θα μπορούσε να γίνει ασφαλώς και θα το κάνουμε σίγουρα. Εγώ δεν θέλω να χειριστώ μόνος μου τα θέματα. Θέλω την βοήθεια όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των παρατάξεων. Και αυτό το λέω και το εννοώ. Αλλά εμένα τα γεγονότα, επειδή τρέχουν, με υποχρεώνουν να τρέχω μπροστά από αυτά εδώ και το καταλαβαίνετε. Επειδή λοιπόν από την περασμένη Τρίτη, μόλις δημοσιοποιήθηκε το θέμα της καταρχήν απένταξης, γιατί καταρχήν το λέω, δεν είναι κάτι οριστικό, βγήκανε κάποιες ανακοινώσεις που το πρώτο πράγμα που θέλαν είναι να κατασκευάσουν ενόχους. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο σήμερα είναι πρώτα πώς θα ανατρέψουμε την απόφαση. Και χαίρομαι που βλέπω τελικά ότι έστω μετά από μια εβδομάδα έτσι έχει πριτανεύσει η λογική και ακούω πιο πολλές και ουσιαστικές προτάσεις. Θέλω να σας πω ότι στα θέματα του Δήμου
δεν τα αντιμετωπίζουν όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο με τον ίδιο τρόπο, να πω έτσι, με την ίδια ζέση. Άλλοι πιο χλιαρά, άλλοι πιο θερμά. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ είμαι υποχρεωμένος να είμαι διαρκώς στο Δήμο, εκτός και αν κάποιες υποχρεώσεις με αναγκάζουν να κατεβαίνω στην Αθήνα. Κάποιοι άνθρωποι είναι μονίμως στην Αθήνα. Αναφέρομαι στους αντιπροσώπους μας, στους εκλεγμένους του νομού, του Δήμου, την εθνική αντιπροσωπεία. Υπ' αυτή την έννοια έχουν μεγαλύτερη αμεσότητα με τα κέντρα λήψης των αποφάσεων και σίγουρα έχουν καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και θα έπρεπε να τα ξέρουν πρώτοι αυτά εδώ. Αν θυμάστε, πριν από 2 χρόνια σας είχα πει ότι πάρθηκε μία απόφαση, το αναφέρω ως παράδειγμα. Τα νοσοκομεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδος διαχωρίστηκαν. Έχουν ανεξάρτητες διοικήσεις πλέον. Ενώ εμείς παραμένουμε και ταλαιπωρούμαστε και εξακολουθούμε να κάνουμε τον ίδιο αγώνα που ξεκινήσαμε το 2013. Αυτό ως παράδειγμα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, συνομιλώ, συνεργάζομαι, ζητάω βοήθεια από ανθρώπους που θέλουν και με ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν ειλικρινά και ουσιαστικά. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα ζητήματα που θέσατε, θα σας πω το εξής. Πρώτον, για τις κάμερες στα σχολεία. Υπάρχουν 2 είδη καμερών. Η μέσα στην τάξη και η έξω από την τάξη. Εμένα όλοι οι διευθυντές των σχολείων, εξαιτίας βανδαλισμών που προκαλούνται στα σχολεία, μου έχουν ζητήσει τοποθέτηση καμερών. Γιατί λέτε λοιπόν ότι δαιμονοποιούνται οι κάμερες σήμερα? Δεύτερον, υπάρχουν παιδιά που τέλος πάντων προτρέπουν οι γονείς τους για οποιουσδήποτε λόγους, γιατί θεωρούν ότι έχουν κάποιες ευαισθησίες, δεν πάνε ακόμη στο σχολείο. Πρέπει δηλαδή να μην παρακολουθούν τα μαθήματα. Και στο κάτω-κάτω, γιατί τι έχουμε να κρύψουμε? Γίνεται ζωντανή μετάδοση της Βουλής. Παρακολουθούμε τι γίνεται. Γίνονται ζωντανές μεταδόσεις. Γίνονται τηλεδιασκέψεις. Γιατί δεν μπορούν να παρακολουθούν αυτά τα παιδιά? Τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχει ούτε σχέδιο ψηφίσματος, καταθέτω μία καταρχήν άποψη, αλλά να το μεταθέσουμε για την επόμενη εβδομάδα, εφόσον κατορθώσουμε και συγκεντρωθούμε τουλάχιστον οι επικεφαλείς, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Τώρα, όσον αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο προηγούμενο συμβούλιο πήραμε μία καταρχήν απόφαση. Και λέω καταρχήν, γιατί δεν γνωρίζαμε, ούτε σήμερα γνωρίζουμε, πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτός εδώ περιορισμός και η απαγόρευση στο άνοιγμα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είχαμε πει 2 βασικά πράγματα με βάση τις τότε εκτιμήσεις, που φυσικά δεν είναι και κάτι έτσι στατικό, μπορούμε να αλλάξουμε την απόφαση ανάλογα με το πώς επιτάσσουν οι συγκυρίες. Είχαμε πει ότι θα μειώσουμε το εφάπαξ τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, θα κάνουμε έκπτωση τουλάχιστον 25%, εκτιμώντας ότι 2 μήνες δεν θα δουλέψουν αυτά, δεν θα κάνουν χρήση των εξωτερικών χώρων τα καταστήματα, και ότι με αίτησή τους, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι, θα τους απαλλάξουμε από τα δημοτικά τέλη για την περίοδο που δεν δουλεύουν. Αυτό ως απόφαση ελήφθη πριν από 1 και πλέον μήνα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει, άρα δεν έχουμε πάρει οριστικές αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά τα περί απαλλαγής μέχρι τέλη του έτους, ασφαλώς έτσι είναι μια πολύ ρηξικέλευτη, θα έλεγα, πρόταση, αλλά ξέρετε ότι εμείς λειτουργούμε με κανόνες και πρέπει
ο προϋπολογισμός των λεγόμενων ανταποδοτικών τελών να μπορεί να βγαίνει. Εμείς σε κάθε περίπτωση θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Όχι δηλαδή να μην πληρώσουν τα καταστήματα για αυτό που δεν κάναν χρήση ή για την υπηρεσία που δεν τους παρήχαμε, αλλά να τους βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ώστε να ξαναβρούνε την καθημερινότητά τους και το ρυθμό τους. Ασφαλώς και προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε όλη την αγορά, ούτως ώστε να ξαναβρει το ρυθμό της. Φυσικά, επειδή υπάρχει διαρκής επικοινωνία, γίνονται και προτάσεις από την ΚΕΔΕ, δεν μπορώ να πω ότι δεν παρακολουθούμε τι γίνεται και πανελλαδικά. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ακόμη όμως, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε οριστικές αποφάσεις, γιατί ούτε τα μαγαζιά έχουν ανοίξει, ούτε ξέρουμε εν τέλει τι θα γίνει και με ποιες συνθήκες. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Κεσαριδή. Για να κλείσουμε αυτό το κύκλο που ανοίξαμε προημερήσια, θα ήθελα να πω ότι από την τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου ως προς το φυσικό αέριο και ως προς την σχέση που με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους ή και αυτοί που δεν είναι στην κυβέρνηση, με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, ομολόγησε ο κύριος Δήμαρχος ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα αυτοί, γιατί αφενός έχουν την έδρα στην Αθήνα, αφετέρου έχουν και την επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. Άρα λοιπόν η αδυναμία μας είναι η δική μας. Εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Εγώ αυτό εισπράττω. Γιατί αν συνεργαζόμασταν, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά για τις κάμερες, είπα για τις κάμερες βέβαια και μιλάμε πάντα για μέσα, δεν μιλάμε για τις εξωτερικές. Και μου δώσατε το λόγο σας ότι θα το δείτε σε μια-δύο μέρες. Θα το δούμε. Για το ψήφισμα. Άρα θα το περιμένουμε. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμένουμε στην πρότασή μας και θέλουμε να τεθεί σε ψηφοφορία. Τώρα, χωρίς καμιά προεργασία, χωρίς καμιά άποψη κανενός αρμοδίου του Δήμου μας, χωρίς την άποψη της οικονομικής μας υπηρεσίας. Κύριε Πρόεδρε, λίγο το λόγο. Να πάρουμε τώρα, δηλαδή, να αποφασίσουμε τώρα αν θα απαλλάξουμε από τα δημοτικά τέλη. Τώρα, μπαμ! Χωρίς. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να το πω. Δώστε μου λίγο. Το προβληματισμό μου λίγο ακούστε, σας παρακαλώ όλοι, γιατί το θέμα σοβαρεύει. Δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή, χωρίς προεργασία, τίποτα, επειδή κάποιος συνάδελφος έκανε μια εισήγηση, τώρα λοιπόν αποφασίζουμε την απαλλαγή. Τώρα. Χωρίς καμιά γνώμη της υπηρεσίας του Δήμου. Είναι αυτό υπεύθυνο από μέρος μας. Λίγο ας προβληματιστούμε και ας δώσουμε την ευκαιρία στις υπηρεσίες του Δήμου μας να μελετήσουν το θέμα. Μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Δήμαρχος υποδέχτηκε την πρόταση να κάνουμε μια συνάντηση αρχική των παρατάξεων, κάπως έτσι έμεσα, με τους βουλευτές και τον Περιφερειακό. Αν είμαστε 5 και 5, 10. Καλύπτω. Αν όχι, πέστε το τώρα, κύριε. Μάλλον, ακούστε λίγο, σας καλέσαμε πριν από ένα μήνα και αρνηθήκατε. Εξακολουθούμε να σας καλούμε, δεν αποδεχόμαστε πρόταση. Εξακολουθούμε να σας καλούμε εδώ μέσα. Ποια πρόταση αποδέχτηκα? Εμείς σας το προτείνουμε και δεν το αποδέχεστε. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω τι έχει, τι βάσαμε, δεν καταλαβαίνω. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με την ενέργεια και το φυσικό αέριο. Τι λέτε τώρα, δεν μαλώνουμε σε κάτι. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε μια κατεύθυνση στο έντονο αυτό πρόβλημα να κάνουμε μια συνάντηση όλοι μαζί. Τι πρόβλημα έχετε τώρα? Κύριε Θοδωρίδη, νομίζω αυτό είπε ο κύριος Δήμαρχος. Συμφωνεί λοιπόν να διοργανώσουμε μια κουβέντα, μια συγκέντρωση με τους εκπροσώπους του Εθνικού Κοινοβουλίου, εν πάση περιπτώσει, έτσι, των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων. Γιατί κάποιον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου, ενδεχομένως τον Αντιπεριφερειάρχη, έτσι. Αντιλαμβάνομαι. Να δούμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσω εγώ. Θα πάρει ο κύριος Δήμαρχος την πρωτοβουλία, θα σας ενημερώσω εγώ. Θα μιλήσουμε από το θέμα τόσο αυτό. Κατά τα λοιπά, νομίζω... Επιτρέψτε μου λίγο να μιλήσω και για το δεύτερο. Κατά το δεύτερο, ακούστε κύριε Πρόεδρε, πιθανόν δεν το γνωρίζετε, ο κ. Δήμαρχος το γνωρίζει. Το σωματείο
που είναι τώρα σε σύσταση, ήρθε σε επαφή με όλους. Όλες τις παρατάξεις, φαντάζομαι, και με τον Δήμαρχο. Δεν ξέρω, είπα και μια ονομασία. Δεν ήρθε με εσάς. Σε μένα ήρθανε 5 άτομα, κύριε Δημαρχέ, όπως μου είπαν ότι πήγαν και στον κύριο Καστερίδη, πήγαν και στον κύριο Θοδωρή που δημιουργήθηκαν, και στην κυρία Παπαδοπούλου. Κάναμε μια πρώτη κουβέντα. Εγώ δεν λέω να το βάλουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Παρ' όλα αυτά όμως, να συζητηθεί τώρα το θέμα, έτσι ώστε ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβάνεται τη δυσκολία που περνάει ο κλάδος αυτός και μόλις μπορέσουμε και ολοκληρώσουμε, θα το βάλουμε θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Θα σας ακούω, κύριε Δήμαρχε. Συνεννοηθήκαμε, νομίζω πως αυτό εννοούσα όταν πριν έλεγα. Γιατί, ειλικρινά, όταν είπατε να πάρουμε τώρα απόφαση, λίγο κάπως με βρήκατε να διαφωνώ. Αυτά είπα και την πρώτη φορά. Ωραία. Πολύ ωραία λοιπόν να το εξετάσουν οι υπηρεσίες μας το θέμα αυτό. Έτσι. Και αν είναι... Σήμερα, κύριε Δήμαρχε, σήμερα όμως ας κάνουμε μια συζήτηση και να πάρουμε αυτή την απόφαση που είπε και ο Δήμαρχος. Δηλαδή ότι συμπαρασκευόμαστε... Είναι θέματα, κύριε Θοδωρίδη, σας πληροφορώ όλους σας. Σας πληροφορώ όλους σας. Είναι θέματα που πραγματικά μας προβληματίζουν. Αλίμονο αν σε μια δημοτική αρχή δεν προβληματίζει το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, τα μαγαζιά, ο τρόπος βιοπορισμού των δημοτών παραμένουν χωρίς δουλειά, παραμένουν κλειστά, με προβλήματα. Έτσι. Πρακτικά σας λέω να μπει θέμα και να δώσουμε... Ωραία λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε. Πρόεδρε. Από κάτι. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Επειδή μπήκε ένα ζήτημα... Μπήκε ένα ζήτημα... Συνεχίζω. Λέω, μπήκε ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται αρκετή συζήτηση. Εγώ θα σας πω κάτι, μια πολύ απλοϊκή σκέψη. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πληρώνουν για τέλος χρήσης τραπεζοκαθισμάτων, τον κοινόχρηστο χώρο δηλαδή, και πληρώνουν και δημοτικά τέλη. Έγινε πρόταση να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη μέχρι τέλος της χρονιάς. Προσέξτε λίγο. Ένα μαγαζί 100 τετραγωνικών μέτρων πληρώνει το χρόνο 248 ευρώ δημοτικά τέλη σε 6 δίμηνα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αν αυτό το μαγαζί βρίσκεται στην αλφα ζώνη και κάνει χρήση 30 τετραγωνικών μέτρων, πληρώνει και 500 ευρώ κοινόχρηστο χώρο. Το λέω με συγκεκριμένα αριθμητικά παραδείγματα. Τα δημοτικά τέλη δεν μπορούν να απαλλαγούν, γιατί δεν θα μας βγαίνει ο λογαριασμός. Το τέλος χρήσης τραπεζοκαθισμάτων μπορούμε να το συζητήσουμε μέχρι όποιο ποσοστό θέλετε. Άρα είναι πολύ έτσι βιαστική αυτή εδώ η πρόταση που ακούμε σήμερα. Εγώ είπα ότι πήραμε μία καταρχήν απόφαση. Δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει το θέμα της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και σίγουρα θα δείξει το Δημοτικό Συμβούλιο την γενναιότητά του. Όχι μόνο στο να μην πληρώσουνε αυτόν που δεν ωφελήθηκαν ή που δεν παρήχαμε υπηρεσίες, αλλά ακόμη περισσότερο για να τους βοηθήσουμε. Σταματώ εδώ, θέλω να το σκεφτείτε. Θα συζητηθεί από εβδομάδα το θέμα. Πρόεδρε. Θα συζητηθεί από εβδομάδα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι να υπάρχει βοήθεια και μια βοήθεια και για μετά. Υπομονή σας παρακαλώ, μιλάει η κυρία Παπαδοπούλου. Ωραία. Αυτό για να μην επαναλαμβανόμαστε συνέχεια. Ναι, 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 ναι. Όλοι νομίζω, πως είμαστε σύμφωνοι όλοι επί του θέματος να το εξετάσουμε. Ο Δήμαρχος ζητάει ένα περιθώριο χρόνου για να φέρει την οποιαδήποτε εισήγηση. Νομίζω πρέπει να το δώσουμε. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για απαλλαγή έτσι γενικώς και αορίστως χωρίς
να έχουμε μια γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. Δεν λειτουργεί η υπηρεσία, με λειτουργήσει και ο Δήμος. Ξέρω εγώ. Ας δώσουμε το περιθώριο στο Δήμο. Λοιπόν, ποιος θέλει να μιλήσει, κάποιος... Κύριε Ηλία, κύριε Θεοδωρίδη Ηλία. Ναι, πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, το μείζον ζήτημα, που μπήκε προημερησίας διάταξης, περιμένουμε την πρωτοβουλία του Δημάρχου, που μπορεί και πρέπει να εκδηλωθεί πολύ σύντομα. Μιλάτε για το φυσικό αέριο. Βεβαίως, βεβαίως. Την πρωτοβουλία που θα συνενώσει όλες τις δυνάμεις και θα μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα της διεκδίκησης. Το δέχτηκε. Το δεύτερο, εγώ προτιμώ να γίνει όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα μία διαζώση συζήτηση για το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων και της απαλλαγής τους από τα τέλη για τα τραπεζοκαθίσματα. Αυτά. Πρόεδρε. Έλα, Αναστασία. Με συγχωρείς, κυρία Δερδαναγιώτη. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Να συμπληρώσω στα λεγόμενα του κυρίου Δημάρχου ότι τα καταστήματα εστίας και διασκέδασης δεν πληρώνουν μόνο τα τέλη, το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ή το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πληρώνουν και το 0,5% επί του τζίρου τους. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα ευρώ που μας ανέφερε ο Δήμαρχος εδώ πέρα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, σέβομαι την άποψη του σώματος. Απλά θα παρακαλούσα, επειδή ενημέρωση που έχουμε ότι τα καταστήματα αυτά θα ανοίξουν πρώτη του μηνός, να έχουμε μία απάντηση ή μία συζήτηση πρώτης έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων τους. Πρέπει να τους βοηθήσουμε όπως και να έχει. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα, είδες εσάς αρχόμουν, πέστε μου, ναι. Παρακαλώ. Ο Γιάννης ο Βοκάς είναι, δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Σεραϊδής. Ο κύριος Σεραϊδής που ζήτησε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα, Χρυσός Ανέστη, ακούγομαι. Ναι. Καλησπέρα, Χρυσός Ανέστη, ακούγομαι. Αληθώς Ανέστη, ακούγεστε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα στο σώμα. Χαμηλώστε λίγο τον ήχο, χαμηλώστε λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Καλύτερα τώρα. Ναι. Είμαι καλά. Ωραία. Ωραία, τέλεια. Θα ήθελα λίγο, όσον αφορά το πρώτο θέμα, δεν υπάρχει διαφωνία από ό,τι βλέπω σε ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Πάμε λίγο στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα ήθελα από τον κύριο Φωκά συγκεκριμένα νούμερα για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Για παράδειγμα, αν απαλλάξουμε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πόσο κοστίζει στο Δήμο, αν είναι για όλο το χρόνο, αν είναι για το μισό χρόνο και ούτω καθεξής. Επίσης, θα ήθελα να γίνει και αυτό, να δούμε και τα υπόλοιπα καταστήματα. Είναι λίγο αδικία αυτό το πράγμα, να κοιτάξουμε μόνο τα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αν μπορεί δηλαδή ο κ. Φωκάς το επόμενο χρονικό διάστημα να μας διαφωτίσει οικονομικά τι γίνεται με αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσει η κυρία Ζαφυρίου που περιμένει από ώρα. Η Ζαφυρίου θα πάει στο βίντεο. Ακολούθω. Κύριε Πρόεδρε Καζατζίδης, αν μπορώ να μιλήσω κάποια στιγμή. Μ' ακούτε, ακούγομαι. Κυρία Ζαφυρίου, πέστε. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Εγώ να απαντήσω λίγο στον κύριο Στεργίου. Μπορώ ή θέλετε πρώτα να κλείσουν τα προηγούμενα θέματα? Μίλησε τώρα που συζητάμε να τελειώνουμε. Ωραία. Να ενημερώσω λίγο το σώμα ότι οι σχολικοί τροχονόμοι δεν υπογράφουν κάποια σύμβαση. Δεν κολλάνε ένσημα. Η εργασία τους χαρακτηρίζεται ως εθελοντική εργασία. Πληρώνονται για οδηπορικά, όπως είπε και ο κύριος Στεργίου. Έχουν πληρωθεί μέχρι και 11 Μαρτίου που ήταν ανοιχτά τα σχολεία. Πώς να δικαιολογηθεί η πληρωμή τους με κλειστά σχολεία, εφόσον πληρώνονται για οδηπορικά? Εμείς έχουμε κάνει και την ερώτηση στον κύριο Γεωργίου, που είναι ο σύμβουλος της Σχολικής Επιτροπής, και στο Υπουργείο έχουμε πάρει. Έχουμε μιλήσει με την κυρία Κικεκάρη, νομίζω έτσι είναι το όνομα. Η επιχορήγηση που ήρθε τώρα
πάντα δεν έχει να κάνει με το ότι ήταν κλειστά τα σχολεία και είναι να πληρωθούν σχολικοί τροχονόμοι. Απλά πάντα όταν έρχεται τακτική επιχορήγηση λένε ότι τα χρήματα αυτά είναι για τα σχολεία και όταν, αν ανοίξουν λοιπόν τα σχολεία θα πληρωθούν για τον μήνα Ιούνιο, αν ανοίξουν και τα δημοτικά. Αυτό έχω να πω. Δεν έχω κάποια παραπάνω, κάτι παραπάνω να πω. Αν δουλέψουν τον μήνα Ιούνιο θα πληρωθούν. Κύριε Σαντίο, δεν έχει έρθει παραπάνω επιχορήγηση πάντως για να πληρωθούν και αυτούς τους μήνες που δεν έχουν δουλέψει. Ευχαριστώ κυρία Ζαφυρίου. Κύριε Σεργίου, είστε εντάξει, καλυμμένος. Ευχαριστώ. Ποιος συζήτησε? Κύριε Πρόεδρε, Καζαντζίδης. Ναι κύριε Καζαντζίδη. Θα παρακαλούσα, ενώ είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που συζητάμε, εδώ και μια μισή ώρα. Δεν είναι όμως θέματα Δημοτικού Συμβουλίου, είναι θέμα να αποφασίσει ο Δήμαρχος την ημέρα που θα μπορεί να είναι στο Δήμο και διαθέσιμος, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, να καλέσει αυτούς που είναι να καλέσει για να συζητήσουν το θέμα του αερίου. Υπάρχει το θέμα των καταστημάτων, όπου δεν γίνεται, είναι μαθηματικά δύσκολο σήμερα να συζητηθεί. Πρέπει να ενημερωθείτε από τις υπηρεσίες. Οπότε βάλτε το θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα τι συζητάμε μια μισή ώρα? Ας αλλάξουμε θέμα και ας πάμε στα θέματα τα τακτικά. Δεν υπάρχει θέμα τώρα. Λοιπόν, νομίζω το είπατε. Αν μου δώσετε κύριε συνάδελφοι, κύριε ο αντιδήμαρχος. Ο κύριος Φωκάς, ποιος ήθελε να μιλήσει? Εγώ. Ναι. Μιλήστε για να τελειώνουμε, να συνοψίσουμε. Αν μου επιτρέπετε, επειδή τόση ώρα ακούω προσεκτικά, άκουσα και την τοποθέτηση του κυρίου, το συνδυασμό του κυρίου Καστερίδη, άκουσα και την τοποθέτηση του κυρίου Θεοδωρίδη, διολωνών τέλος πάντων. Είμαι υπέρ της άποψης το θέμα να το δούμε με προσοχή. Και για αυτά που είπε ο Δήμαρχος, άκουσα βέβαια και μια τοποθέτηση της κυρίας Δαρδανή, ότι αναφορικά με το μισό τα 100. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση, έχω την πεποίθηση, νομικά μιλάω πάντα, ότι το μισό τα 100, επειδή είναι νομοθετημένο, δεν μπορούμε να τους απαλλάξουμε από το μισό τα 100. Ωραία. Κύριε Φωκά, θα τα δούμε όλα αυτά, μπράβο. Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στο όλο θέμα. Αφενός μεν πώς θα εξελιχθεί το θέμα του κορονοϊού, τι απαλλαγές θα δώσει το κράτος. Και αφετέρου, ήδη μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε σαν δικαίωμα, το έχουμε πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το 1/4 των τελών το έχουμε απαλλάξει. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε πάλι, δεν χάθηκε ο κόσμος, το βλέπουμε με προσοχή και εμείς περάσαμε από τη νύχτα. Τα γνωρίζουμε. Νομίζω συμφωνήσαμε όλοι. Συνοψίζω την άλλη εβδομάδα με πρωτοβουλία του Δήμου να συνέλθει μια επιτροπή, εν πάση περιπτώσει, αποτελούμενη από τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων, το Δήμαρχο, εγώ παρών, οι βουλευτές του νομού και όποιος άλλος παράγοντας, εν πάση περιπτώσει, κριθεί για μια κουβέντα για το φυσικό αέριο. Δύο, την άλλη εβδομάδα, εάν τα καταφέρουμε, προγραμματίσουμε μια κουβέντα και με την άποψη της Οικονομικής Υπηρεσίας αναφορικά με την απαλλαγή από τα τέλη που κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Εντάξει. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να ξεφύγουμε. Κύριε Πρόεδρε. Για τους, κύριε Καστερίδη, για αυτό που είπατε για για τις κάμερες, ας έχουμε ένα προθεώριο να το συζητήσουμε λίγο, να δούμε καταρχήν τι ισχύει, τι δεν ισχύει, έτσι. Και να συνέλθουμε να τα πούμε. Κύριε Πρόεδρε, ανακοινώσατε κάτι τώρα και για το φυσικό αέριο, που σημαίνει ότι και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Άρα υπάρχει δέσμευση μέσα στην άλλη εβδομάδα να προχωρήσουν. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι, πέρα από τους βουλευτές, να κληθούν και άλλοι θεσμικοί παράγοντες, να κληθεί και ο κύριος Τζιτζικώστας, ο αντιπεριφερειάρχης που έχουμε εδώ πέρα, στην ευρία αυτή η σύσκεψη για το φυσικό αέριο, και να θέσουμε και 2-3 άλλα ζητήματα, όχι μόνο το φυσικό αέριο. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε με τα υπόλοιπα που είπατε. Για τις κάμερες δεσμευτήκατε ότι θα το δείτε σε 2-3 μέρες και θα μας απαντήσετε. Θα το δούμε. Κύριε Πρόεδρε, Ελευθερίου. Ναι, κύριε Ελευθερίου. Να ολοκληρώνουμε όμως, κύριοι συνάδελφοι, να ολοκληρώνουμε, γιατί κουβεντιάζουμε. Επειδή βγαίνουμε από ένα θέμα στο άλλο, θέλω λίγο να απαντήσω στην κυρία Ζαφυρίου.
Είναι αναρτημένο στη σελίδα της ΚΕΔΕ και όλα και λέει επακριβώς, σας το διαβάζω από μέσα, ότι η λύση βρέθηκε τελικά με το θέμα της αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εξέδωσε η κυβέρνηση και έτσι μέχρι τα τέλη Απριλίου θα πληρωθούν τα αντιδουλευμένα. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Γάτσας, ο οποίος το είχε αναδείξει το θέμα και με παρέμβασή του στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υφυπουργό και στην Κεντρική Διοίκηση Δήμων Ελλάδος. Ο Γάτσας μάλιστα ευχαριστεί τον Υπουργό και τον Υφυπουργό για την επίλυση του θέματος αυτού, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς δουλειά και χωρίς δική τους επιτιότητα. Και μάλιστα ο Δήμος Ελασσόνας έχει καταβάλει στους δικαιούχους, στους σχολικούς τροχονόμους, στις 27 Απριλίου τον μήνα Φεβρουάριο και τον μήνα Μάρτιο και θα καταβάλει 10 Μαΐου τον μήνα Απρίλιο. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδεί, κυρία Ζαφύρου, αυτό. Ωραία, δηλαδή, αν υπάρχει νόμος που καθορίζει κάτι, που καθορίζει πώς πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι, τι να πει ο Δήμος ή τι να πει ο καθένας. Τι προτείνετε, δηλαδή. Κάτι άλλο. Ωραία, αφήστε να το δούμε, να μην μιλάμε έτσι με αοριστείες. Αφήστε, η κυρία Ζαφυρίου. Δεν είναι αοριστεία, πρόεδρε. Είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Νόμος είναι. Νόμος είναι. Ουσιαστικός νόμος είναι κατ' ουσίαν, έτσι. Νόμος είναι. Θα πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή. Αυτό λέω. Να το δει, κυρία Ζαφυρίου, αν είναι έτσι. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι οι καθαρίστριες των σχολείων ορισμένου χρόνου, αυτές δηλαδή που ουσιαστικά πληρώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΗΜ και το έχουν ομολογήσει οι καθαρίστριες οι ίδιες, δεν περιμένουμε να πάρουμε λεφτά για να τις πληρώσουμε. Πληρώνονται στην ώρα τους. Και αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι ουσιαστικά της δαπάνης. Τώρα, όσον αφορά τους σχολικούς τροχονόμους, δεν πρόκειται να κάνει ούτε ο Δήμος ούτε η Σχολική Επιτροπή του κεφάλαιου τους, εφόσον έχει γραφτεί αυτό σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να πληρωθούν και την περίοδο που είναι κλειστά τα σχολεία, ασφαλώς για να τους πληρώσουν. Απλά πράγματα. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που σας ενημέρωσε έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή. Έτσι. Θα περάσει σε νόμο δηλαδή. Αν δεν περάσει, πάει να ισχύει. Ωραία. Να προχωρήσουμε όμως. Να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, έτσι. Επομένως, να προχωρήσουμε στα προημηρεσίας θέματα, αν θέλετε, να επιταχύνουμε λίγο την κουβέντα. Ένα θέμα αφορά στην έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους» της Δημοτικής Κοινότητας Πέλας μέσω των οδών αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προϋπολογισμού 1.950.023 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Είναι παραλαβή μελέτης στην ουσία. Είναι παραλαβή μελέτης. Έγκριση μελέτης. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Δεύτερο θέμα που σχετίζεται με το πρώτο είναι η έγκριση των τεμφών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο, είναι ένα υποέργο, εν πάση περιπτώσει, έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση της περιοχής της αρχαίας Κρίνης», προϋπολογισμού 499,224 ευρώ, συμπεριλαμβάνω ΦΠΑ. Είναι από το συνολικό ποσό από των 2 εκατομμυρίων που σας ανέφερα πριν. Συμφωνούμε? Έγκριση τευχών δημοπράτησης. Τρίτο θέμα, αίτηση παράτασης εργασιών για το έργο επισκευή συντήρησης σχολικών κτηρίων και άλλων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Πέλας. Αύλιων χώρων. Ναι, αύλιων. Αύλιων χώρων. Λοιπόν, ήταν μια σύμβαση η οποία έπρεπε να παραδοθεί στις 26 Τρίτου του 2021 και έρχεται τώρα ο ανάδοχος, εν πάση περιπτώσει, και ζητά παράταση κατά 28 μέρες της ημερομηνίας παράδοσης του έργου, επικαλούμενη το γεγονός, τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Να συμφωνήσουμε να του δώσουμε την παράταση, συν 28 μέρες.
Κύριε Πρόεδρε, το 21 ήταν να την παραδώσει. Το 21 ήταν να την παραδώσει. Όχι. Τι είπατε, έτσι είπατε. Τι παράδειξε το 21 Μαΐου. Το 21. Το 21 είναι να παραδοθεί. Από, 26 Τρίτου 21 να γίνει 18 Τετάρτου 21. Αυτή είναι η εισήγηση. Κατά 28 μέρες επικαλούμενος ο γεγονός ότι έμεινε κλειστή. Το ζήτησε ο ανάδοχος. Νομίζω ότι έχει δικαιολογία να το πει. Έτσι. Ας συμφωνήσουμε. Δεν ξέρω. Ό,τι πείτε. Τι, πες το κύριε Βουτσά. Πες. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ουσιαστικά ο κύριος Ανδρονικίδης, ο οποίος είναι ανάδοχος του έργου του Φιλόδημου για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, ζήτησε μια παράταση κατά την έναρξη των μέτρων του κορονοϊού λόγω δυσκολίας λειτουργίας της λιανικής των οικοδομικών υλικών. Την παράταση τη ζήτησε 6 Τετάρτου 2020. Του δόθηκε η παράταση μέχρι και τις 4 Μαΐου του 2020, δηλαδή 28 μέρες παράταση, που ουσιαστικά ήταν και η ημερομηνία που έπαψε η απαγόρευση της λιανικής και θα μπορούσε πλέον να δουλεύει κανονικά. Άρα λοιπόν του δόθηκε παράταση 28 ημερών, ή τέλος πάντων εμείς έχουμε κληθεί να δεχτούμε την παράταση που εισηγεί η τεχνική υπηρεσία κατά 28 ημέρες. Και αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι ότι η ημερομηνία τελικής παράδοσης του έργου από 28 Τρίτου του 2021 θα γίνει 18 Τετάρτου του 2021. Να συμφωνήσουμε. Ουσιαστικά ζητούμε παράταση για τις μέρες που έχασε λόγω του ότι η λιανική ήταν κλειστή. Νομίζω πως το αίτημα είναι δίκαιο. Ανεξάρτητα αν 20, λέμε για 28 μέρες μετά από ένα χρόνο, εν πάση περιπτώσει, αφού έμεινε κλειστό, αποφασίζουμε ομόφωνα. Δεν ακούω κανένα. Μάλιστα. Πρόεδρε, συμφωνούμε. Οκ. Πάμε στο. Είναι και δύο εισηγήσεις για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων. Το ένα επί αγροτικής ασφαλτοποιημένης δημοτικής οδού της εγκατάστασης επαγγελματικό εργαστήριο στο αγροτεμάχιο 324 του κρατήματος Γενιτσών και ένα άλλο επί αγροτικής ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού ανατολικής ομιλίας μιας εγκατάστασης. Να εγκρίνουμε την είσοδο-έξοδο στις δύο αυτές περιπτώσεις. Μάλιστα. Εγκρίνεται. Ομόφωνα προχωράμε. Να πάμε λοιπόν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα που αφορά στην πρόσληψη των υδρονομέων. Κύριε συνάδελφε, να σας πω ότι έτσι επιτροχάδιν, σύμφωνα με την ομοθεσία που ισχύει, το Βασιλικό Διάταγμα του 57, παμπάλαιο μεν ισχύει δε, το όριο ηλικίας για την πρόσληψη είναι το 60 έτος της ηλικίας. Δυνάμενο να παραταθεί μέχρι τα 65, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. Ξεκινάμε λοιπόν επί των υποψηφιότητων για να επιλέξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια άρδευσης των κτημάτων. Στον Άγιο Γεώργιο, υποψήφι ένας για μία θέση. Το Συμβούλιο της Κοινότητας ομόφωνα είπε το ναι. Πρόκειται για τον Μανδάλτσι Αντώνιο του Διονυσίου, ο οποίος πήρε τα προσόντα. Συμφωνούμε? Μάλιστα. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Σύμφωνα με τον νόμο, όποιος έχει συγγένεια απευθείας ή εξαγχιστίας ή εκπλαγίου μέχρι δευτέρου βαθμού, θα πρέπει να απέχει από την συζήτηση, από τη λήψη απόφασης επί του ορισμού υδρονομέας συγκεκριμένης κοινότητας. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιος συνάδελφος μεταξύ των υποψηφίων ακούσει κάποιον δικό του να το δηλώσει, να απέχει από την ψηφοφορία. Εντάξει, θα λέω σε κάθε κοινότητα, όλους τους υποψήφιους, θα λέω την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και πριν ακόμα πούμε εισήγηση, πριν οτιδήποτε, θα πει «Οπ, εγώ εδώ πέρα κάτω έχω κόλλημα». Μέχρι συγγένεια δευτέρου βαθμού. Κύριε Πρόεδρε, ακούγομαι? Μισό λεπτό.
Κύριε συνάδελφε, να γυρίσω λίγο πίσω. Είναι εδώ η διευθύντρια, η διευθύντρια του ΚΚΠΑ, προκειμένου να εισηγηθεί την τροποποίηση. Μια τροποποίηση, θα μας εξηγήσει η ίδια. Να τη δώσουμε το λόγο για δύο λεπτά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Να τελειώνουμε και με αυτό το θέμα. Είναι εδώ το σύνορο και περιμένει. Κύριε Πρόεδρε, τελείωσα. Κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνώ. Να τελειώσω το πρώτο θέμα, γιατί και η Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου. Ξεκινήσαμε το πρώτο, τελείωσε. Δεν θα κάνει, ούτε τη λεπτά θα κάνει, κύριε Θεοδωρίδη. Ας το δώσουμε τώρα. Μην τα αφήσουμε το θέμα αυτό για την άλλη φορά. Και η κυρία Παπαδοπούλου το ίδιο λέει. Ας μιλήσει, γυναίκα, τελειώνουμε. Τόση ώρα περιμένει υπομονετικά. Να συμφωνήσουμε, κύριε συνάδελφοι, έτσι. Ομόφωνα, συμφωνούμε να του δώσουμε το λόγο. Να δεχτούμε το θέμα. Μιλήστε, κύριε συνάδελφε. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, το θέμα αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Ιστορικής Υπηρεσίας στο άρθρο 7, προκειμένου να διευκολυνθεί το νομικό πρόσωπο στη διαδικασία της κινητικότητας. Στη διαδικασία της κινητικότητας μπήκαμε αναφορικά με τον κύκλο του 19, τον πρώτο κύκλο του 19, η θέση που θέλαμε να καλύψουμε, μια από τις θέσεις που θέλαμε να καλύψουμε, γιατί συνολικά υπήρχαν 13 θέσεις στο αρχικό αίτημα, η μία από τις θέσεις αφορούσε στο οικονομικό τμήμα και ήταν ΠΕ διοικητικού. Πιέψιλον οικονομικού, συγγνώμη. Είχαμε δύο υποψήφιους. Η μία κυρία που ήταν του οικονομικού τελικά δεν πήρε την έγκριση από την υπηρεσία της, ήταν υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Ο δεύτερος υπάλληλος είναι διοικητικού κλάδου, πιέψιλον διοικητικού, ο επιλαχών. Και επειδή η θέση που έχουμε τώρα στον οργανισμό είναι ΠΕ οικονομικού, προκειμένου να διευκολυνθούμε στη διαδικασία, να γίνει ΠΕ διοικητικού οικονομικού, για να μπορέσουμε να την καλύψουμε και να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η οικονομική μας υπηρεσία. Δηλαδή, αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο χτες. Ναι, ουσιαστικά ο κλάδος από ΠΕ οικονομικού να γίνει ΠΕ διοικητικού οικονομικού, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τη θέση. Και επίσης, στο ίδιο άρθρο, ο κλάδος ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ βοηθών βρεφονηπιοκόμων ειδικής αγωγής να γίνει ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ βρεφονηπιοκόμος, ώστε να έχουμε περισσότερους υποψηφίους, γιατί το ειδικής αγωγής είναι πιο δεσμευτικό. Με τι έχουμε να κάνουμε όμως? Ορίστε. Εδώ. Με τι έχουμε να στο κάνουμε, ίδιο πώς... άρθρο, ουσιαστικά αφορά στην ονομασία του κλάδου. Η κλάδη όσον αφορά το προεδρικό διάταγμα είναι οι ίδιοι. Δεν αλλάζουν. Απλά δίνεται μία ευρύτητα στον κλάδο, να το πούμε έτσι, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι θέσεις. Αυτό αποφασίστηκε από το Συμβούλιο χτες και αυτό το, για να και τώρα να εισηγούμαστε λοιπόν να... την υιοθέτηση αυτής της απόφασης, όπως την αναφέρατε τώρα. Κύριε συνάδελφοι, να αποφασίσουμε. Κύριε Κασερίδη. Τι συμβαίνει, γιατί δεν ακούμε? Συμφωνούμε με την κυρία Φωτεινή, Τσανταφερίδης και Ροζοπούλου. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, κύριε Κασερίδη, σας ακούω. Λοιπόν, νομίζω ότι η περίπτωση κατ' εξαίρεση γίνεται του Αντώνη του Ιωσήφιδη, δεδομένου ότι είναι και πολυτέκνος, είναι και κοιτάει και άτομο με ειδικές ανάγκες, που σημαίνει ότι έχει και ένα έγγραφο, δεν ξέρω από ποια αρχή, που του λέει ότι μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν, γιατί να μην προχωρήσουμε? Νομίζω ότι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε και αύριο εμείς, σύμφωνα με αυτά που είπε η Διευθύντρια, και θα έχουμε μία επικοινωνία διαζώσεις με τον Πρόεδρο ή με την Διευθύντρια. Επί του παρόντος, ας δεχθώ με ερωτηματικό αυτά που είπε η κυρία Διευθύντρια και αύριο θα τοποθετηθούμε και από Δευτέρα μάλλον. Ναι.
Το θέμα που ήρθα εγώ εδώ να εισηγηθώ, που ουσιαστικά το εισηγεί το πρόεδρος, απλά επειδή πιθανότατα να θέλατε κάποιες διευκρινήσεις, γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα του Αντώνη είναι απόφαση μετάταξης και η απόφαση παίρνεται από τον πρόεδρο. Εγώ εδώ εισηγούμε την τροποποίηση του οργανισμού για τον κλάδο ΠΕ διοικητικού. Δεν σχετίζεται το θέμα, δηλαδή, με τον κύριο Ιωσφίδη. Δεν είναι προσωπικό, γιατί μετά θα κάναμε πρόβλημα. Ναι, είναι. Έτσι. Αφορά την τροποποίηση. Δεν συμμαδεύουμε. Σου λέγει εντάξει, όποιος έρθει. Ναι. Αφορά την τροποποίηση του οργανισμού. Για το συγκεκριμένο κλάδο ΠΕ. Κύριε Γιαλαμπούκη, συμφωνούμε με τον Υπουργό μας ότι είναι για την αλλαγή του ΟΕΗ, του οργανισμού που έχετε. Ναι, ακριβώς. Να δοθεί μια ευρύτητα στον κλάδο, αυτό. Και φυσικά να συμπληρώσω ότι θα γίνει πρόβλεψη προκειμένου να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν και θέση προϊσταμένων. Δηλαδή, ο κλάδος ΠΕ διοικητικού θα μπει... Ναι, αυτά. Στο μέλλον. Συμφωνούμε. Η κυρία Παπαδοπούλου, συμφωνούμε επίσης. Κύριε Καστερίδη, νομίζω και εσείς συμφωνείτε, έτσι. Πρόεδρε, δεν σ' άκουσα. Λέω και εσείς συμφωνείτε, έτσι. Είπαμε, εγώ τοποθετήθηκα πριν λίγο. Είπα, θα μας δώσετε και εμάς 2-3 μέρες. Θα σε δώσω επικοινωνία με τον πρόεδρο και με την διευθύντρια για να το δούμε το θέμα. Εντάξει. Πάει κατά πλειοψηφία. Εντάξει. Γιατί τώρα αποφασίζουμε. Εντάξει, κύριε Καστερίδη, όπως θέλετε. Τι θέλει. Να μιλήσω και ο κύριος Βαρνάρης. Υδρονομής πάμε τώρα. Κύριε Βαλνάρη, ήθελες να μιλήσεις. Λοιπόν. Το θέμα έχει τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίσαμε κατά πλειοψηφία. Προχωράμε, κύριε συνάδελφοι. Άγιος Γιώργος, λοιπόν, ένας υποψήφιος για μία θέση. Ο Μανδάλτσης, ο οποίος έχει τα σχετικά προσόντα. Να πω κάτι, ότι... τα συμβούλια των κοινοτήτων δεν έχουν αρμοδιότητα να εισηγούνται. Παρ' όλα αυτά, ζητήθηκε, ήταν έτσι πρακτική των συνετών. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Της διαδικασίας ήθελα να πω κάτι για το πρώτο θέμα. Μπορώ. Πριν ξεκινήσετε με τα ονόματα, Μπορείτε. Μπορώ. Θέλω να μάθω εάν πέρα από τις αποφάσεις που έχουν πάρει τα τοπικά συμβούλια και προτείνανε, υπάρχει αλλαγή από την πλευρά της δικής της διοίκησης σε ονόματα ή συμφωνείτε νομίζω με όλες ναι. τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Όχι απαραίτητος, όχι απαραίτητος, γιατί κάποιες αποφάσεις έχουν σφάλματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να διορίσουμε άτομο που δεν έχει τα σχετικά προσόντα, που είναι άνω των 65. Εμείς η παράταξή μας είμαστε σύμφωνοι με όλες τις αποφάσεις των κοινοτήτων, των κοινοτήτων που θέλουν να πάρουν τους, για να μην κουράζω το σώμα. Θα το πω από την αρχή, αλλά αν θέλετε και εσείς, όπως θα λέτε τα ονόματα ένα-ένα ή δύο-δύο ανάλογα που πηγαίνουν, θα λέμε ναι και όχι. Η μόνη διαφοροποίησή μας είναι ως προς τις αμπελιές, προς το ένα το σκέλος. Ως προς... Δηλαδή, μόνο ως προς τις αμπελιές έχουμε μία διαφωνία ως προς το ένα σκέλος. Λέμε ναι στον Τόσιο το Δημήτριο και ναι λέμε στον Μητώνα το Πασχάλη που πήρε μία ψήφο. Κατά τα άλλα συμφωνούμε με όλα τα συμβούλια όπως τα έχουν θέσει. Γιατί δεδομένου ότι και ορισμένες αιτήσεις ήταν όσες ακριβώς και οι θέσεις. Άρα λοιπόν δεν έχουμε και την διαφορετική ευχαίρεια και στηρίζουμε τις αποφάσεις των κοινοτήτων. Όπως είπα πριν των αμπελιών, λέμε ναι στον Τόσιο και ναι στον Μητώνα το Πασχάλη. Ωραία. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, ο Θεοδωρίδης είμαι, ο Ηλίας. Ναι, κύριε Ηλία, ναι. Ήθελα να κάνω μια εισαγωγική τοποθέτηση για το θέμα που αφορά στην επιλογή, στην εκλογή των υδρονομέων. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με όλη τη διαδικασία αυτού του τρόπου επιλογής. Γιατί αυτός ο τρόπος επιλογής, με βάση αυτόν τον νόμο, μου φαίνεται παντελώς αναχρονιστικός και τύπης και στην ουσία του. Έτσι λοιπόν, επειδή όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να αναμετρηθούμε και με το γράμμα του νόμου,
Θα ήθελα να συμβιβάσω αυτή την άποψή μου, την οποία θα τεκμηριώσω, με βάση και την εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή, ένα συμψηφισμό κατά το γράμμα του νόμου να είμαστε σύμφωνοι, κατά τη διαδικασία το περιεχόμενό του να εξυγχρονίσουμε αυτό το περιεχόμενο. Τι θέλω να πω. Αυτή η νομοθεσία είναι σε αντίθεση με όλο τον τρόπο που νομοθετεί η σύγχρονη ελληνική πολιτεία. Δηλαδή που βάζει δημόσια, αντικειμενικά κριτήρια με βάση την πολυπλοκότητα της επιλογής. Κοινωνικά κριτήρια, οικογενειακά κριτήρια, κριτήρια ισοτιμίας των πολιτών στη συμμετοχή τους σε αυτά. Επίσης κριτήρια αποτελεσματικότητας των υδρονομέων, δηλαδή στη διαχείριση του νερού της άρδευσης, όπως επίσης και στην ίσπραξη των αντίστοιχων εσόδων για το Δήμο. Λοιπόν, με βάση αυτή τη λογική, λοιπόν, επειδή οι απόψεις που όπου υπάρχουν και πολλές υποψηφιότητες, γιατί όπου δεν υπάρχουν το πράγμα είναι πιο απλό και εύκολο, όπου υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες, τα κριτήρια επιλογής είναι υποκειμενικά κατά τον καθένα μας. Και πολλοί από εμάς δεν έχουν γνώση των ατόμων που προτείνονται σε σχέση με τα άλλα άτομα που επίσης προτείνονται. Άρα λοιπόν, για να αποφύγουμε όλα αυτά τα στοιχεία και παράλληλα επειδή θα ήθελα να λαμβάνονται υπόψη και η γνώμη των τοπικών συμβουλίων ταυτόχρονα που γνωρίζουν τους ανθρώπους που προτείνονται, θα ήθελα και αυτή η γνώμη να γίνεται, να υπάρχει με βάση αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια. Τι εννοώ, θα το δούμε ποια είναι τα κριτήρια, μια αρμόδια επιτροπή μπορεί να τα αποφασίσει. Οπότε οι προτάσεις να κρίνονται με βάση τη μοριοδότηση με βάση αυτά τα κριτήρια. Η μοριοδότηση αυτή θα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και η εκλογή, η τελική απόφαση εκλογής του ενός σε σχέση με τον άλλον, επιλογής δηλαδή, θα είναι του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι και το γράμμα του νόμου υπηρετούμε και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας αυτής που εισάγει μια άλλη δημοκρατική σχέση των παρατάξεων του ίδιου του Δημάρχου με τους πολίτες. Για να σταματήσουμε μια πελατειακή σχέση που υπάρχει, γιατί δεν σας κρύβω ότι και προσωπικά έχω δεχτεί του κόσμου τα τηλεφωνήματα σε αυτή την κατάσταση προς αντιθετικές προτάσεις, και είναι για εμένα αδιανόητο να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Και πολύ δύσκολο μάλιστα για αντικειμενικούς λόγους, γιατί αυτή η διαδικασία πρέπει να αλλάξει και να απαλλάξει του Δημοτικού Συμβούλου και τις παρατάξεις από αυτού του τύπου την σχέση με τους πολίτες. Έτσι λοιπόν εγώ δεν θα πάρω μέρος στη διαδικασία της ψηφοφορίας για τα συγκεκριμένα άτομα, προτείνοντας συνολικά την αλλαγή της διαδικασίας από του χρόνου να εφαρμοστεί μια άλλη διαδικασία, την οποία νομίζω ότι είναι σύμφωνη και με το γράμμα του νόμου και με τον εξυγχρονισμό αυτής της διαδικασίας. Μπορούμε ταυτόχρονα να εισηγηθούμε προς την κυβέρνηση και προς τα κόμματα την αλλαγή αυτού του νόμου και να προταθεί ένας πιο αντικειμενικός, σύγχρονος, δημοκρατικός, δημοκρατική επιλογή, τρόπος επιλογής αυτών των προσώπων. Σας ευχαριστώ. Κύριε Θεοδωρίδη, δύσκολα θα διαφωνήσω μαζί σας και νομίζω ότι στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στη διοίκηση μεταξύ ισοψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα που καθορίζει ο νόμος, θα μπορούσε λοιπόν να τεθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα πλαίσιο έτσι συνεννόησης και κάποια άλλα κριτήρια. Εισοδηματικά θέλετε, κοινωνικά, οικογενειακά, γενικότερα. Θα μπορούσε να συζητηθεί αυτό το θέμα. Σήμερα δηλαδή αυτό το πράγμα μπορεί να εξεταστεί από το Συμβούλιο, αφού τα προσόντα που θέτει ο νόμος είναι τα ελάχιστα. Το όριο ηλικίας να είναι Έλληνας ή, εν πάση περιπτώσει, Ευρωπαίος πολίτης, όπως καθορίζει η σύγχρονη νομοθεσία. Λοιπόν, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, κατά το μέρος που παρέχεται διακριτική ευχέρεια στη διοίκηση να αποφασίσει, μπορεί να τα δει και αυτά και τώρα και σήμερα. Δεν ξέρω αν είσαι, συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν σήμερα μπορούμε να εξειδικεύσουμε. Μπορεί ο Δήμαρχος και λοιπά ή εσείς κύριε Πρόεδρε
να λάβετε να σχηματίσετε αυτά τα κριτήρια, να γίνει μια κουβέντα και να τα κουβεντιάσουμε, να τα αποδεχτούμε δηλαδή, ώστε να κινηθούμε στη συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία επιλογής με βάση αυτά τα νέα κριτήρια που εμείς θα υιοθετήσουμε. Δυστυχώς, ελάχιστοι υποψήφοι κατέθεσαν παράδειγμα αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Τα χωράφια δεν έχουν νόημα να τελειώνουν. Δεν μπορούμε να τα αναβάλουμε. Αφήστε λοιπόν να κάνω την εισήγηση. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια γενική τοποθέτηση, γιατί διαφωνούμε ακριβώς με τον τρόπο που γίνεται η εκλογή. Δημιουργούνται, καταρχήν, αυτά που ζητάνε τα δικαιολογητικά, σίγουρα έπρεπε να είναι μέσα φορολογική δήλωση, να υπάρχει μια επιτροπή εδώ στο Δήμο που να ελέγχει τα δικαιολογητικά, δηλαδή να γίνεται κάτι σαν να μαζεύουν, ας πούμε, τέτοιο μπόνους και να βγαίνει από εκεί πέρα όποιος πραγματικά έχει ανάγκη, την πιο μεγάλη ανάγκη για να δουλέψει. Θα μου πείτε, αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί όλοι έχουν ανάγκη από δουλειά. Το θέμα είναι ότι και σαν ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπήρωσης πριν χρόνια είχε κάνει μια τέτοια πρόταση και την είχαν δεχτεί επικεφαλής, αλλά δεν λειτουργήσε έτσι. Δεν θα μπούμε στη λογική να διαλέξουμε τον έναν ή τον άλλον. Η πρόταση που γίνεται από τα τοπικά συμβούλια πιστεύουμε ότι έχει μέσα ψηφοθυρία και είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, γιατί και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και αντεγκλήσεις μεταξύ ανθρώπων που μένουν στο ίδιο χωριό, ας πούμε, που και εκεί η κοινωνία είναι και πιο κλειστή ακόμη. Γι' αυτό θα ψηφίζουμε λευκό γενικά σε όλο το θέμα και δεν θα τοποθετηθούμε στο κάθε όνομα του υδρονομέα. Πάντως είναι και λίγο, δηλαδή τους θέλουμε για μια συγκεκριμένη δουλειά η οποία έχει και απαιτήσεις. Οπότε σε κάθε περίπτωση η εμπειρία παίζει ρόλο της. Κύριε Δήμαρχε, πέστε αυτό που θέλετε να πείτε και να συνεχίσουμε. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Καστερίδη. Μου επιτρέπετε λίγο. Επειδή ήδη η αρτευτική περίοδος άρχισε από 1 Μαΐου, ήδη έχουν περάσει τόσες μέρες, και ίσως και κάποιοι να εργάζονται, δεν ξέρω, και καλά θα κάνουν, θα έλεγα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες για τις αγροτικές καλλιέργειες. Δεν έχουμε χρόνο να πάμε ούτε σε αναβολή, ούτε σε μη τοποθέτηση να κάνουμε. Προχωρήσουμε στην επιλογή των προσώπων γρήγορα, σύντομα, και από αύριο να πιάσουν δουλειά, έτσι ώστε να εξυπηρεθούν οι αγρότες. Συμφωνούμε. Λοιπόν, η άρδευση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του Δήμου και τολμώ να πω ότι όταν συζητάμε τα οικονομικά της στοιχεία, πονάει. Θα έλεγα ότι γίνονται ιδιαίτερα σχόλια όταν συζητάμε θέματα είτε προϋπολογισμού είτε απολογισμού για το τι γίνεται με την άρδευση. Προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε το σύστημα άρδευσης, ωστόσο όμως είναι τόσο μεγάλο κεφάλαιο και τόσο μεγάλη η περιουσία του Δήμου όσον αφορά τα συστήματα άρδευσης, που νομίζω ότι χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά για να την εξυγχρονίσουμε. Φυσικά προσπαθούμε να μην χάνουμε ευκαιρίες. Θέλω να ξέρετε ότι κατ' επάγγελμα υδρονομής δεν υπάρχουν. Άρα προσπαθούμε να επιλέγουμε ανθρώπους έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, να εξυπηρετούνται οι παραγωγοί, να διαχειριζόμαστε το αγαθό του νερού με σύνεση, για να μπορούν όλοι να ικανοποιούν τις αρδευτικές ανάγκες των χωραφιών τους. Τολμώ να πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιοχές, κάποιες χρονιές, κάναμε και επιλογές που απέτυχαν. Και εκ των υστέρων προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα πράγματα. Υπ' αυτήν την έννοια, ο υδρονομέας που θα επιλέξουμε για μία κοινότητα, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι τοπικός. Γιατί δεχόμαστε και αιτήσεις
από άλλες περιοχές, οι οποίοι θέλουν να πάνε να δουλέψουν σε άλλα χωριά, χωρίς να ξέρουν ούτε πρόσωπα, ούτε το αγρόκτημα. Είναι δυνατόν? Κι όμως είναι ένα θεμητό δικαίωμα. Δεν μπορούμε όμως να τους επιλέξουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά έτσι. Όταν δεν ξέρεις τους παραγωγούς ενός χωριού και δεν ξέρεις το αγρόκτημα, αλλά απλά έχεις ανάγκη να δουλέψεις, το σεβόμαστε. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε δουλειά. Ούτε οι αγρότες θα εξυπηρετηθούν, ούτε ο Δήμος. Δεύτερον, στοιχειοδός πρέπει να έχουν κάποιες τεχνικές γνώσεις. Γιατί είναι κάποια απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουν. Δεν μπορεί συνέχεια να υπάρχει συνεργείο ή εξωτερικό συντηρητής για να βάλει μια βίδα ή να αλλάξει μια φλάντζα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που λαμβάνουμε υπόψη μας. Το μεράκι που έχουν για αυτή τη δουλειά. Έχουμε χωριά, ας πούμε, που έχουμε 8-10 αντλιοστάσια. Να μεριμνούν λίγο για την εφταξία του αντλιοστασίου. Άλλωστε, ξέρετε, τους έχουμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, χωρίς το Σεπτέμβριο να υπάρχουν τρομερές ανάγκες για άρδευση. Εκεί τουλάχιστον θέλουμε να συμμαζεύουν τα πράγματα στο τελείωμα. Ένα επιπλέον στοιχείο. Θέλουμε να μεριμνούν για την εισπραξιμότητα, γιατί βάζουμε ένα στοιχείο. Δεν μπορεί ο άλλος να χρωστάει και να θέλει σόν και καλά κατά προτεραιότητα να αρδεύει. Πρέπει δηλαδή να βοηθάει και σε αυτή την κατεύθυνση. Και εν τέλει να μας βοηθάει και στο τέλος στη σύνταξη των καταλόγων. Γιατί πρέπει να χρεώσουμε και να κάνουμε καταλόγους αυτών που κάναν χρήση αρδευτικού νερού. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν ψάχνουμε και χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε κανέναν, δυστυχώς σας είπα, έχουμε κάνει και ατυχείς επιλογές. Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις είναι όσοι και οι υδρονομείς που έχουμε ψηφίσει, να πρέπει να επιλέξουμε για κάποιες κοινότητες, γιατί έχουμε περισσότερες αιτήσεις. Αυτά τα στοιχεία θέλω να λάβετε υπόψη σας και αφήστε έτσι τους χαρακτηρισμούς περί ημετέρων ψηφοθυρίας κτλ. Πρωτίστως τα στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη είναι αυτά. Κατά πόσον δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι αποτελεσματικός. Και μάλιστα άνθρωποι που έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικοί, δεν νομίζω τώρα ότι είναι καλό να τους αλλάξουμε. Υπάρχει και ένα τέτοιο στοιχείο ακόμη στο διάταγμα που ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος περί αναδιορισμού. Τέλος πάντων, θέλω να λάβετε αυτά υπόψη σας και όχι άλλου είδους έτσι, σενάρια ή ισορροπίες όπως άκουσα σε κάποιες τοποθετήσεις. Πρέπει να βοηθηθεί ο Δήμος για να μπορέσουμε να βάλουμε τάξη και φέτος στην άρδευση. Υποστηρίζουμε 19 χωριά με δημοτικό αρδευτικό δίκτυο, 300 μηχανήματα. Και δόξα τω Θεώ έχουμε ετοιμότητα. Κύριε Πρόεδρε Καζαντζίδης. Ναι, κύριε Καζαντζίδη. Θα περίμενα σήμερα, που είναι μια πολύ εύκολη απόφαση αυτή, αν θέλετε την άποψή μου, να ακούσω από τον Δήμαρχο ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν να κρίνουν καλύτερα τους ανθρώπους που έχουν εκεί πέρα, αν έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ή μπορούν να επιβιώσουν στο έργο, να ανταποκριθούν στο έργο ή να κάνουν καλά τη δουλειά τους, τέλος πάντων, να τους δώσουμε αυτούς την αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να επιλέξουμε εμείς αυτούς που γνωμοδοτούν. Βλέπω ότι δεν το κάνετε για μια φορά ακόμη και πάμε σε μια διαμάχη ότι εσείς ξέρετε καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό αυτού του Δήμου από τους υπολείπους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ας το συζητήσουμε με τον τρόπο που θέλετε. Τώρα να σας πω, μη θέλετε την άποψη αυτή να τη συμπληρώσουν όλοι. Αυτό εξέλαβα κύριε Πρόεδρε και θεωρώ ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Εγώ σας κάνω την πρόταση να καθίσουμε και να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση του κάθε τοπικού συμβουλίου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό τους από εμάς που είμαστε στα Γενιτσά, στην Κυριακή ή οπουδήποτε. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, προχωράμε για να τελειώνουμε. Δεν μιλάω παραπέρα. Θέλουμε τελείωση. Λοιπόν, στον Άγιο Γεώργιο, λοιπόν, ο μοναδικός υποψήφιος είναι ο Μανδάλτης, ο οποίος έχει τα προσόντα. Συμφωνούμε όλοι. Συμφωνούμε όλοι. Στην Αξό, οι υποψήφοι είναι τρεις για μία θέση. Ο Πανταρτζής Αντώνιος του Αναστασίου, ο Πανταρτζής Νικόλαος του Αναστασίου, ο Τσάνκαρης Γεώργιος του Αργυρίου. Το Συμβούλιο με πλειοψηφία 4-1 προτείνει τον Πανταρτζή Αντώνιο. Νομίζω θα συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε. Η Αραβισσός, υποψήφοι 2 για 2 θέσεις. Τόσιος και Μοναστηρίδης. Έχουν τα προσόντα. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αχλαδοχώρη, υποψήφιος 1 για 1 θέση. Ο Κοπάτσης Σωτήριος. Συμφωνούμε. Έχει τα προσόντα. Ναι. Τριφύλι. Ένας υποψήφιος για Τριφύλι και ένας για τον Κεψοχώρη. Ομόφωνη απόφαση από τοπικό συμβούλιο για τους Καρά Θωμά για το Τριφύλι και Δέλιο Γιώργο για το Κεψοχώρη. Να συμφωνήσουμε. Έχουμε προσόντα. Συμφωνούμε. Δυτικό. Υποψήφιοι 2 για 1 θέση. Η Γαβρανίδου Γεστημανή του Χαράλαμπου, γεννημένη το 67, και ο Παπαδόπουλος Παύλος του Χριστόδουλου. Το Συμβούλιο, 4 παρόντες ήτανε, με ψήφους 3-1, εισηγήθηκε για τον Παπαδόπουλο και με 1 την Γαβρανίδου. Η Δημοτική Αρχή προτείνει την κυρία Γαβρανίδου. Την άποψη σας θέλω, παρακαλώ. Τσαρταφερίδης, ψηφίζω Γαβρανίδου. Μ' ακούσατε? Ναι. Παγκοζίδου. Πώς. Παγκοζίδου το Παπαδόπουλο. Παγκοζίδου το Παπαδόπουλο. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Γράφεις αποστόλη. Είπα Τσαρταφερίδης Γαβρανίδου. Μ' ακούσατε? Ναι, να σας άκουσα, κύριε συνάδελφε, σας άκουσα. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω. Μπορείς να το κάνεις. Μ' ακούτε? Ναι. Κύριε Ρωσοπούλου είμαι. Ναι, κύριε Ρωσοπούλου. Γαβρανίδου. Λοιπόν, επειδή επιτρέψτε μου, δεν βγάζω άκρη, είναι πολύ δύσκολη επαφή. Επιτρέψτε μου να φωνάζω εγώ τα ονόματα και να λέμε. Πώς? Δεν είναι όλοι εδώ. Τι να κάνω. Είναι παρόντος, είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, είναι παρόντος, είναι απόντες. Ναι, κύριε. Ακούτε, πάλι η παράσταξή μου στηρίζει αυτό που είπα από την αρχή, τις αποφάσεις των τοπικών των κοινοτήτων. Που σημαίνει ότι ψηφίζουμε τον Παπαδόπουλο. Είμαστε εδώ, κύριε Καστερίδη, να πάμε σε ψηφοφορία. Ας δούμε λοιπόν ένας-ένας, θα μου επιτρέψετε να κάνω τη δουλειά μου. Η προποίησή μας είναι για τις άπελες, το είπα. Οκ, κύριε Ανδρεάδη, σας ακούω, τι ψηφίζετε. Πώς? Ναι, είπα, κύριε Καστερίδη, είναι η άποψή σας, δεν της παράταξή σας. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρεάδης, παρακαλώ, τι ψηφίζετε? Γαβρανίδου. Οκ. Ο κύριος Βαλνάρης. Κύριε Βαλνάρη, δεν σ' άκουσα. Ή θα κάνουμε παροδία ψηφοφορία, θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, Βαλνάρης. Βουτσάς. Γαβρανίδου. Κύριε Πιτροπάκη. Γαβρανίδου, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σαφηρίου. Γαβρανίδου. Κύριε Καραφιλιά. Κύριε Καραφιλιά. Κύριε Μπαλτζίδη. Γαβρανίδου. Κύριε Παναγιωτίδη. Γαβρανίδου. Σαμόπουλος. Γαβρανίδου. Ο κύριος Πασαλής. Γαβρανίδου. Ο κύριος Σεραΐδης.
Κύριε Σεραΐδη. Σπαθόπουλος Γαβρανίδου. Στεργιούλης. Μα ακούτε, Γαβρανίδου είπα και εγώ, κύριε Σπαθόπουλε. Okay, τώρα σας άκουσα. Ο κύριος Στεργιούλας. Ο κύριος Στεργιούλας. Γαβρανίδου. Κύριε Τόσιο, τι να κάνω, για πες μου. Κύριε Τόσιο, τι να κάνω, για πες. Γαβρανίδου. Ο κύριος Τόσιος Γαβρανίδου. Αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν πει, για σαν να λάβουν τις ευθύνες τους. Κύριος Φάκας. Γαβρανίδου. Ο κύριος Φωκάς. Γαβρανίδου. Κύριε Καστερίδη, εσείς είπατε τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος. Ο κύριος Αμπεριάδης. Ο κύριος Βασιλιάδης. Παπαδόπουλο. Κύριε Γιάνγκο. Παπαδόπουλο. Κύριε Αναστασία. Παπαδόπουλο. Κύριε Ελευθεριάδη. Παπαδόπουλο. Κύριε Κουμαρτζούδη. Κύριε Μίνδο. Παπαδόπουλος. Καλά. Κυρία Κυριακή Παπαδοπούλου. Παπαδόπουλος. Κύριε Χριστοφορίδη Δημήτρη. Παπαδόπουλος. Κύριε Θεοδωρίδη. Θόδωρε. Παπαδόπουλος, είπαμε την ομάδα. Προτείνει το τοπικό συμβούλιο. Κύριε Αμιτζόγλου. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Καραφιλιά σήμερα. Έλα κύριε Καραφιλιά. Τι ψηφίζεις? Παρόν βέβαια την κυρία Γαβρανίδου. Οκ. Okay. Κυρία Μητζόγλου, λύσατε. Εδώ κυρία Γαβρανίδου. Γαβρανίδου, Γαβρανίδου είπε ο κύριος Μητζόγλου. Γαβρανίδου. Κύριε Ελευθερίου. Πολύ μου Ελευθερίου. Δεν ακούω καθόλου ρε παιδιά. Κύριε Ελευθερίου, τι είπατε, συγγνώμη. Έξω βγήκατε. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Καζαντζίδης. Είπα προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, την αποδότηση του Τοπικού Συμβουλίου. Παπαδόπουλος. Κύριε Παναγιωτίδη, Αναστάσια. Τον κύριο Παπαδόπουλο. Κυρία Ρουσοπούλου, είπε. Γαβρανίδου, Πρόεδρε. Γαβρανίδου. Ο κύριος Στεφανίδης Αναστάσιος. Νομοδότης του Τοπικού Συμβουλίου. Παπαδόπουλος. Ο κύριος Στανάσκος. Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο. Ο κύριος Σαλταφερίδης. Γαβρανίδου. Ο κύριος Θεοδωρίδης Ηλίας. Είπε. Κύριε Πρόεδρε, ναι, ναι, κύριε. Με βάση την άποψή μου, την οποία κατέθεσα επί της αρχής, εγώ δηλώνω παρόν και θα ήθελα, πριν από την επόμενη επιλογή προσώπων, να ληφθεί υπόψη, ώστε να πάμε σε ένα κοινό πλαίσιο κατάθεσης κριτηρίων, αποδοχής των κριτηρίων και επιλογής βάσει αυτών των υποψηφίων. Διότι, όπως βλέπω, οι επιλογές είναι κυρίως παραταξιακές. Δεν είναι δυνατόν να αρνηθούμε τις υποψηφιότητες ανθρώπων οι οποίοι στήριξαν κάποιες παρατάξεις κλπ. Αυτό σεβαστό μεν, αλλά εγώ δεν το αποδέχομαι. Και πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Πρέπει να αποφασίσουμε πριν από την επόμενη επιλογή επί της πρότασής μου. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, βλέπετε ότι τελικά δεν είναι τόσο παραταξιακά και εν πάση περιπτώσει νομίζω πως ο καθένας σκέφτεται και λίγο και τις ικανότητες των ανθρώπων, πέρα από τις προτιμήσεις εν πάση περιπτώσει, σκέφτεται και ο καθένας την αποτελεσματικότητα. Νομίζω πως αυτό είναι το κριτήριό μας και δεν θα δικήσω κανένα συνάδελφο ως προς την ψήφο του. Λοιπόν, κυρία Περτσενίδου. Η κυρία Περτσενίδου. Ακούτε. Ναι, ναι, σας ακούω. Παπαδόπουλο. Ο κύριος Στεργίου. Παπαδόπουλο. Η κυρία Ολυμπία είπατε Λευκό. Λευκό. Ο κύριος Κάλφας. Τον κύριο Παπαδόπουλο. Ο Βαλνάρης μας άκουσε.
Γαβρανίδου. Ο κύριος Πασαλής, όχι, ο κύριος Πασαλής εδώ είναι. Ο κύριος Αμπεριάδης, δεν μας ακούει. Ο κύριος Ελευθερίου, δεν μας ακούει. Επομένως, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ποιος ήταν αυτός? Τι είπε ο κύριος Ελευθερίου. Τι είπε. Την πρόταση του τοπικού συμβουλίου. Δεν είπε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πρόεδρε. Ναι, 16. Πρόταση του τοπικού συμβουλίου. Ναι, κύριε Αμπεριάδη. 16. Λοιπόν, 16. Τι βρήκες αυτέ, Πολυχρόνη. 17. 17. 18. 19. 19 βλέπω και την Καβρανίδου. Λοιπόν, έχουμε παρόν Λευκό, εντάξει, δύο, αυτά δύο έτσι άκυρα, ας το πούμε, σε σύνολο 39. Δεν είναι, όλοι εδώ είναι. Όλοι εδώ είναι, σε σύνολο 39, είναι η 19. 20-19. Έτσι, άρα λοιπόν 20-19 είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. 20-19 λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος. Αυτή μετράς. 20-19. Okay. Άρα λοιπόν για την... Πάμε παρακάτω. Κοινότητα... Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε λίγο ο Καζατζίδης. Μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Επειδή μου έτυχε κάτι πολύ σοβαρό, θα αποχωρήσω και θα ψηφίσω ό,τι ψηφίζει η παράταξή μου. Σας παρακαλώ να μου το επιτρέψετε. Εντάξει, ρε Καζατζίδη. Εντάξει, ρε Καζατζίδη. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Γαβρανίδου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καριώτησα. Υποψήφι ένας για μία θέση. Συμφωνούμε. Ο κύριος Βλαμπεζάκης Νικόλαος είναι. Τον αποδεχόμαστε λοιπόν, όπως είπε και το τοπικό συμβούλιο. Στα εσόβαλτα, δύο υποψήφοι και στο σταυροδρόμι. Δύο υποψήφοι για δύο θέσεις. Η Παπάζη Κυριακή του Κωνσταντίνου για τα εσόβαλτα και ο Γιόντσης Χρήστος του Σωτηρίου για το σταυροδρόμι. Ομόφωνα το συμβούλιο, ομόφωνα και εμείς. Συνεχίζουμε. Ναι. Ορίστε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λάκα. Ένας υποψήφιος για μία θέση. Ο Σταμανίκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Ομόφωνα, ναι. Μιλότοπος. Νέος Μιλότοπος. Υποψήφιος ένας για μία θέση, ο κύριος Αρχαγγελίδης Εμίλιος. Ομόφωνα. Εμίλιος. Πλαγιάρη. Ένας υποψήφιος για μία θέση, ο Πλαλής Εμμανουήλ. Ομόφωνα. Ναι. Δροσερό. Δύο υποψήφοι για μία θέση. Ο Γραμματίκας Βασίλειος του Αθανασίου, γεννημένος το 59. Και η Καλευρά Δήμητρα του Κωνσταντίνου, γεννημένη το 80. Ο πρόεδρος και ένα μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας πρότειναν τον Καλευρά. Τα άλλα δύο μέλη, το ένα απουσίαζε, πρότειναν να πάρει απόφαση ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εισηγούμαστε την Καλευρά, γιατί ο γραμματίκας υπερεύει το 60ο όριο της ηλικίας του. Συμφωνούμε. 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 Στη Ραχώνα. Υποψήφιοι τέσσερις για μία θέση. Ο κύριος Αντωνίου. Ο κύριος Αντωνίου. Η κυρία Αντωνίου Κυριακή, με συγχωρείτε. Ο κύριος Ταξιάρχης Χρήστος. Ο κύριος Πρίτσης Δημήτριος. Και ο κύριος Σαββίδης Γεώργιος. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, λίγο το λόγο. Μάλιστα. Επειδή ο ένας εκ των υποψηφίων πρόκειται για συγγενικό μου εξαγχιστίας βέβαια πρόσωπο, θα ήθελα να απέχω από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία αναφορικά με την τοπική κοινότητα Ραχώνας. Εντάξει, κύριε Φωκά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για την επιλογή του Σαββίδη. Το Σαββίδη...
Ναι, ένα Σαββίδης είναι. Σαββίδης Γεώργιος του Σάβα. Συμφωνούμε, πρόεδρε. Συμφωνούμε. Γαλατάδες, 4 υποψήφοι για 2 θέσεις. Παπάζογλου, Μπαρδάκας, Στυλιανού, Κωνσταντίνος Χωράλαμπου και Μανδάλης Κωνσταντίνος. Ο πρόεδρος και 2 ακόμα πρότειναν τους Παπάζογλου Μπαρδάκα. Συμφωνούμε τώρα... με την πρόταση του τοπικού. Συμφωνούμε και. Κάτσε. Διαφωνώ. Περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ. Παπάζογλου Μπαρδάκα. Το ρίχνει το μετάλλι, δεν είναι σκοινότητα. Ένα σύμβουλο πρότεινε Παπάζογλου Στυλιανού, γιατί διαθέτουν μεγάλη εμπειρία. Ομόφωνα τον Παπάζογλου, λοιπόν, και κατά πλειοψηφία πρότειναν τον Στυλιανού. Όχι. Ομόφωνα. Κατά πλειοψηφία. Ομόφωνα τον Παπάζογλου. Εμείς λοιπόν λέμε, η Δημοτική Αρχή λέει τον Στυλιανού για λόγους κοινωνικούς. Έχει βάλει μέσα και πιστοποιητικό και φορολογική ενημερότητα. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης. Μπορώ τώρα να τα αναφέρω όλα αυτά εδώ, αλλά είναι πολύ, πολύ προσωπικά δεδομένα να μην... Έτσι. Η σύνταξη της Δημοτικής Αρχής είναι Παπάζογλου και Στυλιανού. Μιλάμε, όλοι έχουν 2 παιδιά, εντάξει, αλλά το εισόδημα του Στυλιανού είναι... Πρόεδρε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ο Στάσιος Καστερίδης είμαι. Η παράταξή μας Παπάζογλου Μπαρδάκα. Μπαρδάκα Στραγιανού. Πώς λέγεται, Μπαρδάκα Στραγιανού. Κύριε Πρόεδρε, και εμείς σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο. Υπάρχει κανείς που ψηφίζει κάτι διαφορετικό από τους συναδέλφους εκεί πέρα που μας ακούνε? Εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ποιος είστε? Ο Στεργίου είμαι. Ναι, ναι. Για λόγους εμπειρίας και για βιοποριστικούς λόγους, γιατί το άτομο έχει μεγάλη ανάγκη και κάνει και καλά τη δουλειά του, ψηφίζω Στυλιανού και Παπάζογλου. Μάλιστα. Ποιος ήταν ο κύριος? Κύριος Σεργίου. Ναι, ναι. Και ο Κάλφος, κύριε Πρόεδρε. Και η Παγκοζίδου, Στυλιανού και Παπάζογλου. Και η κυρία Παγκοζίδου. Ναι, Στυλιανού και Παπάζογλου. Και ποιος άλλος? Άλλος κανένας? Ο κύριος Κάλφας, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι 16-3-19. Θα το κλείσουμε. Η Πρεσινίδου. Η κυρία Πρεσινίδου είπε αυτή, έτσι. Άρα λοιπόν 20. Ωραία. Άρα λοιπόν Στυλιανού και Παπάζογλου. Οκ. Okay. Συμφωνούμε, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, εμείς ψηφίσαμε με πλειοψηφία. Και οι 10 πάμε εκεί. Οκ, okay, ναι, ωραία, εντάξει. Θυμίζουμε την απόφαση της κοινότητας. Και εμείς οι 9 πάμε εκεί. Ναι, ναι. 19. Ωραία, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Αμπελιές. 20-19 ψηφοφορία Στυλιανού Παπάζογλου. Όχι, βέβαια. Ο Στυλιανού πού έχει 20. Ο Στυλιανού τόση ώρα λέμε. Κύριος Κάλφας, Ζήδου, Περτσενίδου, Στεργίου. Και 16 του Δήμαρχου, 20. Συμφωνήσαμε με πλειοψηφία 20-19. Λοιπόν, μ' ακούτε, γιατί δεν μιλάνε? Κύριε Κασαρίδη, το ακούσατε το αποτέλεσμα? Εμείς, κύριε, ωραία, το αποτέλεσμα είπατε, εσείς είπατε τον άλλο, ναι. Δεν αφισβητώ αυτά που λέτε. Απλά σας είπα ότι εμείς και οι 10 ψηφίζουμε Παπάζογλου Μπαρδάκα. Οκ, okay, τελείωσε. Και οι 9 του κυρίου Θεοδωρίδη. Δεν θα πούμε τίποτα λιγότερο. Απλώς θέλω να ακούσουμε το αποτέλεσμα και να συμφωνήσουμε στο αποτέλεσμα. Έτσι. 20-19, λοιπόν, Στυλιανού Παπάζογλου. Προχωράμε παρακάτω. Κύριε Πρόεδρε, και ο Μπαρδάκας έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Νομίζω ότι κάποιος πλούσιος που τρέχουν τα λεφτά τα παιδιά. Γι' αυτό σας λέω. Ψηφίσαμε. Με τρέχει ξένα του 16, του 16 δικού σας. Γιατί δεν είναι εκεί οι 16 δικού σας. Ωραία. Δεν ήταν και πέρα οι δύο. Παναγιωτήτη δεν ήταν να πούμε. Ωραία. Συμφωνείτε με την άποψη η 19. Ονομαστική κατά ψηφοφορία, παρακαλώ. Ονομαστική ψηφοφορία, γιατί δεν κάναμε τώρα. Ωραία. Κύριε Ανδριάδη, παρακαλώ, τι ψηφίζετε? Θα σας έχω εδώ πέρα μέχρι αύριο το πρωί, προφανώς. Αυτό θέλετε. Αφού συμφωνούσαμε πριν από λίγο.
Ο κύριος Σαφράτης, λοιπόν, τι λέει? Μ' ακούτε? Μάλιστα. Την πάντα στο συνδυασμό. Οκ, λοιπόν, ο κύριος Βαλνάρης. Ο κύριος Βουτσάς. Βαλνάρης πού είναι, ρε. Βουτσάς πού είναι, ο Βαλνάρης πού είναι. Ο Βουτσάς είναι εδώ, ο Βουτσάς είναι εδώ. Ο Βουτσάς είναι εδώ. Ο Βαλνάρης πού είναι. Ο Βαλνάρης δεν μίλησε ακόμα. Ο κύριος Βουτσάκης. Κύριε Πρόεδρε, αφού λείπουν άτομα, δεν είναι. Ας πάμε σήμερα με την πρόεδρε. 3-2 λεφτά μίλησαν, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν με ακούτε? Δεν ακούμε. Εδώ είμαι, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Δηλαδή, δεν ακούμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν ακούμε. Δεν ακούμε. Λοιπόν, ο κύριος Βαλνάρης, λοιπόν, Βουτσάς, Επιτροπάκης, Ζαφυρίου. Την πρόταση του Δημάρχου. Η κυρία Ζαφυρίου. Την πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Καραφιλιάς. Του συνδυασμού. Ο κύριος Μπαλτζίδης. Πριν δηλαδή, ο συνάδελφος ο κύριος Καζαντζίδης είπε είμαι παρόν σαν να είναι απόνομος. Και το δεύτερο θέλετε μου λέτε πόσο είναι με σκύψη ουδουρία. Αυτό θέλετε. Μην το μετράτε. Μην το μετράτε. Μην το μετράτε, πρόεδρε. Το γράφει. Μην το μετράτε. Προχωρήστε. Το κατάλαβες, κύριε Θεοδωρή, το καταλάβατε. Προχωρήστε, μην το μετράτε. Ωραία. Ναι. Πού μιλάμε, στον Μπαλτζίδη, είπε, κύριος Παναγιωτίδης. Ο Μιχάλης. Εδώ. Τι είπε. Μα και πριν δεν ήταν. Πώς δεν ήταν. Κάτσε, δεν είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, ναι, μα, ο κύριος Κασαλής. Ναι, ποιος είναι. Μα ακούτε, ο Βαλνάρης είμαι. Έχω πρόβλημα με το μικρόφωνο μου. Σας μιλάω εν μέσω του τηλεφώνου του Φωκάτορα. Βαλνάρη, μας το είπατε και πριν αυτό. Αλλά επιμένει το οι συνάδελφοι που θέλουν να πάμε στην σκύψη φορεία. Να έχετε όλοι του νου σας, μετράνε οι παρόντες. Μετράνε οι παρόντες. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας. Ο κύριος Παναγιωτίδης Μιχάλης. Πήρε τηλέφωνο ο κύριος Παναγιωτίδης. Ο κύριος Πασαλής. Την πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Αμόπουλος μίλησε. Ο κύριος Σεραΐδης Πέτρος. Μίλησε. Την πρόταση του συνδυασμού. Ο Σπαθόπουλος επίσης. Ο κύριος Σαγιούλας. Εμένα με είπε. Ναι, ναι. Ο κύριος Στόσιος. Ο κύριος Αμόπουλος την πρόταση του Δημάρχου. Ναι, ναι. Με την πρόταση του Δημάρχου ο κύριος Στόσιος. Ο κύριος Φάκας. Πήρε τηλέφωνο. Ο κύριος Φωκάς. Την πρόταση του Δημάρχου. Κύριε Καστανίδη, εσείς είπατε την πρόταση. Ο κύριος Αμπεριάδης. Πρόταση του Συμβουλίου. Ο κύριος Βασιλιάδης. Πρόταση του Συμβουλίου. Η πρόταση του Συμβουλίου. Ο κύριος Γιάνγκος. Πρόταση του Συμβουλίου. Κύριε Καρτανελιώτη. Παπάζογλου και Μπαρδάκα. Κύριε Ελευθεριάδη. Παπάζογλου Δαρδάκα. Κύριε Κουμαρτζούδη. Η πρόταση του Συμβουλίου. Κύριε Μίνδο. Παπάζογλου Μπαρδάκας. Κύριε Παπαδοπούλου. Η πρόταση του Συμβουλίου. Κυρία Χριστοφορίδου. Συγγνώμη, ε. Πρόταση του Συμβουλίου. Συγγνώμη, κύριε Χριστοφορίδη. Συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριε Χριστοφορίδη. Κύριε Θοδωρίδη. Πρόεδρε, μας αλλάζετε τα φύλλα εδώ πέρα. Και στην πρώτη ψηφοφορία για την υδρονομέα στο δυτικό ψήφισα ωραία. Η κοπέλα και τώρα ψηφίζω τον Παπάζογλου και τον Σκυριανού. Εντάξει, κύριε Παναγιωτήδη, ναι, σας ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Κύριε Θεοδωρίδη, θα τον είπατε εσείς τον, ότι το συμβούλιο. Ο κύριο Σαμιτζόγλου. Κύριε Ελευθερίου. Έχει φύγει. Κύριε Καζαντζή. Μπαρδάκα, εδώ είμαι. Πώς? Παπάζογλου Μπαρδάκα. Ποιος ο κύριος Ελευθερίου είναι? Ναι, εδώ είμαι, εδώ. Okay. Κύριε Καζαντζίδη. Έχει φύγει ο Καζαντζίδη. Ας πάρει τηλέφωνο. Τηλέφωνο για αυτό. Ο κύριος Παναγιωτίδης Αναστάσιος. Την πρόταση του Συμβουλίου. Κυρία Ρωσοπούλου.
Την πρόταση του Συμβουλίου. Κύριε Στεφανίδη. Την πρόταση του Συμβουλίου. Κύριε Τανάσκο. Την πρόταση του Συμβουλίου. Κύριε Τσαλταφερίδη. Πρόταση του Συμβουλίου. Ο κύριος Θεοδωρίδης Ηλίας είπε την άποψή του. Ο κύριος Κάλφας. Παπάζογλου και Στυλιανού, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Παγκοζίδου, τα είπατε, αλλά τώρα τα παραλαμβάνουμε. Συγχωρήστε με. Στυλιανού. Ο κύριος Περτσενίδης. Η κυρία Περτσενίδου, συγγνώμη. Ο κύριος Στεργίου. Στυλιανού Παπάζογλου. Και η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν έχει αλλάξει κάτι, κύριε συνάδελφοι. Είναι 20 με 19. Έχετε τσεκάρει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Απλώς θα κάνουμε μέχρι τα μεσάνυχτα, έτσι. Αλλά αφού το. Okay. Αφού δεν δέχεστε. Δεν φάνηκε ακόμα, ναι. Ο κύριος Καζαντζίδης είναι εδώ, να μας πει. Είναι σοφή την ώρα. Απόν βάλτε τον υπάρχει. Απόν, λοιπόν. Στην ψηφοφορία, τι ο Καζαντζίδης είναι απόν. Αυτό μιλήσαμε για πια, για τον... Πάμε για τις αμπελιές. Υποψήφιοι τρεις για δύο θέσεις. Ο κύριος Τόσιος. Γεννημένος το 58. Ο κύριος Κουβάτσης Ευάγγελος το 54. Ο κύριος Μητώνας το 93. Το Συμβούλιο ομόφωνα πρότεινε Τόσιο και με πλειοψηφία τον Κουβάτση. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε να δεχθούμε την απόφαση του Συμβουλίου, την πρόταση του Συμβουλίου, γιατί έχει ξεπεράσει και το 65ο έτος της ηλικίας ο κύριος Κουβάτσης. Ο νόμος λέει, το διάταγμα λέει, μέχρι το 60 και με ειδική αιτιολογία τα 65. Εδώ ξεπεράσαμε κατά 65. Δυστυχώς για τον κύριο Κουβάτση δεν μπορούμε να τον επιλέξουμε. Επομένως, μένει ο Τόσιος και ο Μητώνας. Η πρόταση είναι λοιπόν για τους δύο αυτούς. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Κύριε Θεοδωρίδη, Θόδωρε. Συμφωνούμε. Κύριε, η παράταξη του κυρίου Θεοδωρίδη Ηλία. Ο Κάλφας, συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Συμφωνείτε λοιπόν. Και κυρία Παπαδοπούλου, εσείς είπατε τη θέση σας. Εντάξει. Συμφωνούμε. Okay. Αγροσικιά. Πρόεδρε. Ορίστε. Όσον αφορά στις απελιές, ο μόνος λόγος που διαφωνήσαμε στην αρχή με αυτό που είπε ο κύριος Καστερίδης ήταν επειδή ο κύριος Κουβάτσης δεν συμπλήρων υπερήχε το όριο ηλικίας. Το είπαμε. Το είπαμε και λόγω δηλαδή ορίου ηλικίας είπαμε στην αρχή ότι θέλουμε τον Τόσιο και τον Μητώνα. Και διαφωνήσαμε με την πρόταση του τοπικού. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε λοιπόν. Εντάξει, τώρα δεν λέω ότι άλλο το δεν θέλω και άλλο για τυπικούς λόγους απορρίπτεται. Πρέπει να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό γιατί μπορεί να έχει παράπονο. Δεν συμφωνούμε γιατί δεν έχει τα τυπικά προσόντα. Έγινε. Έτσι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Αγροσικιά, υποψήφιοι ένας για μία θέση. Ο κύριος Σαββίδης Κωνσταντίνος του Σημεών. Δεν συμφωνούμε. Για το Παλέφητο έχουμε τρεις υποψήφιους για τρεις θέσεις. Κατσαμπέρης Δημήτριος, Ποδοπάνης Αθανάσιος και Στυλιανού Ελευθέριος. Το Συμβούλιο πρότεινε ομόφωνα και τους τρεις. Συμφωνούμε. Ο Στυλιανού εδώ να σας πω, να σας ενημερώσω, είναι Κύπριος. Δεν είναι Έλληνας. Πρέπει να ενημερώσω το Συμβούλιο. Θα φέρει απολυτήριο γυμνασίου. Νομίζω πως και όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να επιλέγονται, έτσι. Εδώ πέρα καταλαμβάνουν μόνιμη θέση στο δημόσιο. Έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε άλλα. Όχι, δεν έχουμε άλλα. Αυτά είναι. Ραχώνα, είπαμε. Κύριε Πρόεδρε, Έλληνας είναι, Ελλαδίτης δεν είναι. Ναι, ναι, συμφωνούμε. Δεν έχει την Ιθαγένεια για την ελληνική. Έλληνας είναι. Ναι. Εντάξει. Άρα είμαστε εντάξει. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Έγκριση απολογισμών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το έτος 2019. Τους εγκρίνουμε. Κύριε συνάδελφοι. Εγκρίνουμε. Ναι, Πρόεδρε. Πάμε ομόφωνα. Κυρία Παπαδοπούλου, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Κασαρίδη.
Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση? Βεβαίως. Η παράταξή μας συμφωνεί σε όλα τα θέματα. Οκ. Okay. Και τα 16. Οκ. Okay. Ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Ναι, θα ψηφίσω λευκώς την έγκριση απολογισμών. Okay. Δεν μπαίνει θέμα κακοδιαχείρισης, απλά με τα χρήματα που δίνονται και με την υποχρηματοδότηση, οι επιτροπές δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε. Ήδη και αυτό το είδαμε και τώρα με τον κορονοϊό, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που βάζουν τις σχολικές επιτροπές να κάνουν έξοδα ή να ζητήσουν χρήματα από το Δήμο χωρίς να δοθούν χρήματα από το κράτος. Και διαφωνούμε με όλα αυτά. Άρα, οπότε λοιπόν, ψηφίζουμε λευκό. Λευκό. Σε όλα τα άλλα τα θέματα συμφωνούμε. Σε όλα τα άλλα συμφωνείτε. Ναι. Η παράταξη του κυρίου Θεοδωρίου του Θόδωρου. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ο κύριος Ηλίας ο Θεοδωρίδης. Ναι, συμφωνούμε κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει για να συντομεύσουμε τη διαδικασία. Θέλετε να αναπτύξουμε κάποιο ιδιαίτερα, απλώς να τα ανακοινώσουμε και να προχωρήσουμε να δώσουμε την ομόφωνη? Όχι, όχι, απλώς μου κάνει εντύπωση ότι αυτοί οι προϋπολογισμοί του προηγούμενου έτους έχουν και υπόλοιπα. Δηλαδή δεν δαπανήθηκαν όλα τα χρήματα. Ναι. Είναι υπόλοιπα. Να εξηγήσουμε. Να παρεμβώ. Να παρεμβώ λίγο, Γιώργο. Ναι, 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 κύριε Σαΐδη, πες το. Πες το, κύριε Σαΐδη. Κύριε Ηλία Θεοδωρίδη και αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν υπόλοιπα στην 1η Ιανουαρίου, γιατί συμπεριλαμβάνονται οι μισθοδοσίες των καθαριστριών που υπάρχουν στο Ταμείο και επίσης όλα τα υπόλοιπα των βιβλιαρίων της κάθε σχολικής μονάδας. Να συμπληρώσω κι εγώ κάτι. Ναι, κύριε Ζαφυρίδη. Ναι, ναι, συγκεκριμένα το χρηματικό υπόλοιπο, που, το πρώτο, ας πούμε, που λέει 430.501, είχε έρθει στο τέλος του χρόνου η επιχορήγηση και η μισθοδοσία των καθαριστριών και δεν είχε προλάβει το Συμβούλιο να συνεδριάσει για να γίνει η κατανομή. Οπότε γι' αυτό φαίνονταν ως υπόλοιπο. Κατά τα άλλα, όπως βλέπετε, είναι πλήρως εξασφαλισμένος ο απολογισμός. Δηλαδή μετά στις αρχές του έτους έγινε η κατανομή. Φαίνονταν γιατί είχαν έρθει λίγο πριν τη λήξη του έτους τα χρήματα και δεν είχαν προλάβει να μοιραστούν. Αυτό. Ευχαριστώ, κυρία Ζαφυρίου. Κυρία Θεοδωρίδη, εντάξει. Ηλία, κυρία Ηλία. Ναι, ναι. Κυρία Παπαδοπούλου, σας είπατε την άποψή σας. Άρα λοιπόν, θέλετε να εκφωνήσω τα λοιπά θέματα και να συμφωνήσουμε, έτσι όπως είπατε? Επιχορηγήσεις σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας κατά την εισήγηση. Έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της ΓΕΠΑ Πέλλας που αφορά στον ορισμό ορκωτών ελεκτών για το οικονομικό έτος 19. Έγκριση της με αριθμό 17-18 μελέτης των δευκών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου ανάπλασης δημοτικής έκτασης στα οικονομικά τετράγωνα τα 10 άδεια προϋπολογισμού 1798 και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης. Έγκριση της με αριθμό 22-19 μελέτης των δευκών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου ασφαλτόστρωση οδό Αριστοφάνους και πεζοδρόμηση οδών Αντιγονιδών, Σαπφούς και Φιδεία και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης. Έγκριση της τροποποίησης με αριθμό 14-15 μελέτης του έργου κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Κύρου προϋπολογισμού 2.823.722,83 ευρώ. Πρόεδρε, ναι, λίγο τον λόγο ο κύριος Καστερίδης για το 7. Για το 7, μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση. Επειδή κάνουμε τώρα την τροποποίηση και η ΕΙΑΘ προφανώς έχει δώσει το OK, γιατί ήρθαμε στη συνόηση μαζί της. Ή κάνω λάθος? Διαβάζοντας το άρθρο 4 για την εισήγηση του θέματος, λέει ότι σε διερευνητική τομή που έγινε στη θέση διασταύρωση τα έργα με τον αγωγό ίδρυψη Θεσσαλονίκης, βρέθηκε πως ο αγωγός αυτός διατομή σε πάση περιπτώσει κτλ. Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία της ΕΙΑΘ, έχουμε τη συνένεση από την ΕΙΑΘ πέρα από το τεχνικό σύμβουλο που έχουμε? Θα μας πει ο κύριος Αντιδήμαρχος, κύριε Καστερίδη. Εξήγησε τον κύριο Καστερίδη, σε παρακαλώ. Για τον λόγο αυτό κάναμε τροποποίηση της μελέτης. Επειδή βρέθηκε ο αγωγός κατά την εξκαφή. Άρα προφανώς έχουμε αποφύγει τον αγωγό αυτό, άρα δεν έχουμε και λόγο αίτησης προς την ΕΙΑΘ για οποιαδήποτε έγκριση.
Κύριε Βουτσά, δεν πέρασε από το γλυκό δηλαδή, Δεν έγινε τεχνικό συμβούλιο, κύριε. Συγχωρέστε με. Έγινε τροποποίηση της μελέτης για το του αγού βαρύτητας στο μέσο του δρόμου, αλλά για άλλο λόγο. Ουσιαστικά ενημερώνουμε ότι τον έχουμε ξεπεράσει τον αγώ, τον έχουμε υπερπηδήσει τον αγώ της ΕΙΑΤ, όπως δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή, με την ΕΙΑΤ για να ζητήσουμε έγκριση σε αυτό. Έχουμε την κατάλληλη απόσταση. Καλά του. Έτσι. Okay, συμφωνήσαμε. Στο 8, έγκριση παράθασης περαίωσης εργασιών του έργου ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας προϋπολογισμού 2.300.000. 9, έγκριση του δεύτερου ΑΠΕ του πρώτου ΠΚΤΑΦΜΗΝΙΕ και της πληρωματικής σύμβασης του έργου ασφαλτοστρώσης δρόμων Δήμου Πέλλας προϋπολογισμού 520.000. 10, έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πέλλας και της εφορίας αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 2 αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του έργου κατασκευή έργων αποχέτευσης ΔΕ Κύρου Δήμου Πέλλας με το ποσό των 146.881,39 ευρώ. Έγκριση επικοινοποίησης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της εφορίας αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 2 αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του έργου κατασκευή αποχέτευσης και ΕΕΛ της τοπικής κοινότητας Αθήρων του Δήμου Πέλλας με το ποσό των 55.000. 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Πέλλας οικονομικά του 20. 13. Έγκριση εκμίσωσης με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Πέλλας. Έγκριση δικαιώματος εκμίσωσης αγροτεμαχίου. 15. Έγκριση για τον καθορισμό και αποψήλωση μισθωμένου δημοτικού αγροτεμαχίου. 16. Χορήγηση παραγωγικών αντιών πολιτών λαϊκών αγορών. Συμφωνούμε ομόφωνα κατά την εισήγηση. Εντάξει, κύριε συνάδελφοι. Μάλιστα. Ναι, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καστερίδη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Καστερίδη. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε και εμείς. Όπως είπε και ο Δήμαρχος στην αρχή, είναι λίγο δύσκολες αυτές οι συνεδριάσεις. Τι να κάνουμε. Θα κάνουμε υπομονή. Αναμένουμε βέβαια αυτά που είπαμε προημερήσεις διάταξης να τρέξουν από εβδομάδα, να υλοποιηθούν. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε κύριε Καστερίδη. Νομίζω πως όλοι αποκτούμε εμπειρίες επί του θέματος. Είναι δύσκολα για όλους και για εμάς που είμαστε από εδώ. Και για το καθένα συνάδελφο. Την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος με πρωτοβουλία του να συζητήσουμε για τα θέματα που είπαμε. Κύριε Πρόεδρε, φοβίζατε ότι θα πάμε μέχρι τις 12. Φοβίζατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Thank you.